Χθες μελαγχόλησα. Γιατί ήταν και μουντή η μέρα από μόνη τη. Χθες. Πότε ήταν μουντή εχθές. Παιδιά, το βλέπω όλο εγώ μουντό το σκηνικό. Είχα βάλει φίλτρο. Γιατί εγώ μελαγχόλησα, παιδιά μου, γιατί ήταν πολύ ωραία εκεί που πήγαμε. Στην Πελοπόννησο, την νότια, παιδιά. Πήγαμε απ' άκρη σ' άκρη από την Ελαφόννησο μέχρι την Πύλο. Έτσι. Κούκλα ήταν την όλα. Καρκόντισα. Ήρθε και στην Καλαμάτα. Καλό, γιατί αρχόντισα δεν είχα στην Καλαμάτα. Γενικά με έχει αρχόντισα. Ναι, συγγνώμη κιόλα. Έφαγε και δίπλες και μόνο δίπλες. Μπορώ να σα πω μόνο ότι δεν έφαγα μαγειρίτσα. Δεν έφαγε μαγειρίτσα. Όχι, δεν τρώω. Γιατί δεν τρώω μαγειρίτσα. Παιδιά, πιάσανε μια συζήτηση. Καλά, θα το πούμε και μετά. Όχι, γιατί να μην το πούμε τώρα. Όχι, μετά, γιατί το έχουμε και το μαγειρίτσα την άλλη μετά. Το πούμε πάνω στο βίντεο. Ναι, εκεί πέρα. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω για αυτή την καλλιτέχνη που λέγεται Grime. Το κανονικό της όνομα είναι Claire Boucher. Έχει κάνει πάταγο, είναι ιδιαίτερη και είναι πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Αχα. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά και πάλι. Κάτι ζήτησα, αλλά τίποτα δεν εντάξει, πειράζει. Εντάξει τώρα, γιατί, και... συγγνώμη κιόλας. Πάντως φάγαμε. Φάγατε, Να το. Ολόκληρο το έφαγε. Το βλέπετε, ακούτε. Ακούτε. Ρε, εσύ, αυτό είναι έξυπνο που έκανες, γιατί μετά μπορείς να το κάνεις το κακό το λύκο στο παραμύθι. Ανοίγεις την κοιλιά και βγαίνει το κατσικάκι και μετά εσύ σε φύ. Η παιδιά μου, μόνο τη γούνα δεν έφαγα. Το γδαρες, ρε. Όχι, αλλά λέω, ας πούμε, αν είχε γούνα θα την έτρωγα. Και για είχε το Πάσχα αυτό φάει πολύ. Πολύ. Σήμερα εντωμεταξύ πήγε κανείς σούπερ μάρκετ. Όχι. Παιδιά, που γινόταν πόλεμος στο σούπερ μάρκετ. Πόλεμος τι εννοείς. Πήγες. Και στο δικό σας. Και στο δικό σας. Πήγα στις 10, δεν έβρισκα να παρκάρω. Και λέω, άσε τώρα στη μία. Πήγα στη μία, γιατί είχε φύγει, παιδί μου, είχε φύγει ο κόσμος. Και άλλες φορές είχε φύγει. Όχι, ναι, αλλά ξέρεις, τώρα έπεσε και η Πρωτομαγιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα, παιδιά. Κατάλαβες. Και έτσι, α, ναι, και δεν είχαν όταν γυρίζανε ένα γαλατάκι, κάτι να το πάρεις. Έλα το κάτι τι. Έλα, λοιπόν, πάμε, γιατί και τώρα, έλα.
έχω κοτσόνα. Ποια είναι αυτή, παιδιά? Α, την ξέρω. Ποια, γιατί την ξέρεις? Την ξέρω, παιδιά μου, την ξέρω τη λαμπάντα σου, baby, την ξέρω. Άντε, μπράβο. Φού μου και ένα όνομα τυπώνυμο στο 54888, ποια είναι αυτή η κυρία, η κοπέλα? Μπράβο σας. Ή 911-405-410 να τηλεφωνήσετε. Να τηλεφωνήσετε οπωσδήποτε, γιατί δείχτημα. Σήμερα μέχρι τις 8 παρα 20 θα μπείτε στην κλήρωση και μια υπέρ τυχερή θα κερδίσει αυτή την τζαντάρα. Και κόκκινη και πορτοκαλί, τελευταία λέξη της μόδας. Αμά! Τη θέλω κι εγώ, αυτή δεν την αγοράζεις, αυτή η δώρος την κάνουνε. Και εμείς είμαστε οι αγαπημένοι σας για να σας την κάνουμε. Πράντα, πραντάρα, ομαδάρα. Λοιπόν, 911. Έχει εδώ και ένα κλειδί, ένα λουκέτο. Είναι το κλειδί της, ναι, για να την κλειδώνεις άμα θες, από εδώ. Κλειδώνει το φερμουάρ. Είναι αρεστή. Και αυτό ωραίο. Πολύ ωραίο. 911-405-410, φήμη και όνομα, τεπώνυμα στο 54888. Πορτοκαλί και κόκκινο, τελευταία λέξη της μόδας. Πάμε να το παίξουμε, παιδιά. Γιατί έχουμε και ένα quiz με μία, η οποία είναι πάρα πολύ φτασμένη, σπουδαία και έχει φάει κλωτσιές, ξύλο, κέρατο. Πολύ ωραία γυναίκα. Αλήθεια. Οι ωραίες τα τέχοντα. Αχ, οι ωραίες έχουν βάσανα, ναι. Παίξτε μου κι αυτό. Καλά, παιδιά. Άγιες μέρες. Άγιες μέρες. Καλά. Όχι θαύματα, δηλαδή. Η χριστιανοσύνη και, και ο ελληνισμός. Καλέ, όλοι οι φίλοι γιόρταζε. Βέβαια. Και ανάσταση και γέννηση. Βέβαια. Είναι άγιες ημέρες, αναστάσιμες. Ευχόμαστε καλή ανάσταση στον κόσμο. Να έχουν οι Έλληνες χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα και η γέννηση της κόρης μας να είναι χαρά για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Αυτό το μωρό θα φέρει την υγεία στον κόσμο. Είναι, ναι, όλοι οι άνθρωποι χαίρονται με τη γέννηση αυτού του μωρού. Θα φέρει το παιδί αυτό την αλήθεια, την ειρήνη, την ευτυχία, την ευημερία, την αυθονία, να το θυμάστε. Βέβαια, παιδιά μου, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό να του ζήσει, βεβαίως, έτσι. Και αγαπημένοι και δείχνουν την αγάπη τους με τον τρόπο που πάντα το κάνουν και στο γάμο τώρα. Βέβαια, ναι. Πάμε να δούμε τώρα. Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι στα Ματίνα Τσιμτσιλή από το μευτήριο. Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Θέμη Σοφός, δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους. Ένα τρυφερό φιλί και μάτια μόνο για την μπέμπα τους. Αλλά, παιδιά, δεν κρατιούνται. Βγήκαν από το μευτήριο, δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά μου, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα σε αυτό το ζευγάρι. Είμαστε. Δηλαδή, ναι, έτσι. Πότε, πότε και φιλιά. Λοιπόν, θυμόσαστε στο γάμο, παιδιά μου, που ναι, παιδιά. Ναι, ήταν φιλί ένα σκαφί, να το ναι. Από το γάμο στη βάφτιση δεν έχει αλλάξει. Καλέ, τη βάφτιση στην στη βάφτιση θα το πούμε. Στην στα γεννητούρια. Ναι, για τη βάφτιση καλά. Καλά, στη βάφτιση έχει να γίνει. Θα έχει αδυνατήσει, θα σηκώσει και πόδι. Βέβαια, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό. Πάθο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι γιατί πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, ήταν και σοκαρισμένη τώρα την είδαμε που είχε ηρεμήσει. Γιατί συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Δεν το περίμενε ούτε εκείνο το γιατρό. Κανεί. Ήταν απρόβλεπτο. Τεχνικά πάω κάτω. Μου σπάσαν τα νερά, δεν μου έχει ξανατύχει. Παίρνω τον γιατρό μου, τον κύριο Δεδούλη, και του λέω: Βαγγέλη, νομίζω μου σπάσαν τα νερά. Μου λέει: Μου κάνεις πλάκα. Λέω: Δεν είναι πρώτα μπριλιά, είναι πρώτα μαγιά. Δηλαδή ο γιατρός δεν περίμενε αυτό το πράγμα να συμβεί. Η μέλουσα μάνα, λογικό είναι που είπε: Δεν μου έχει ξανατύχει, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Καλά, ναι, δεν είναι. Το γιατρό που τον πήρε και του είπε: Πλάκα. Έλα, πλάκα μου κάνεις τώρα και έχω επέμβαση. Στο κλείδι. Στο κλείδι, στα μούτρα τη. Λέει: Έλα τώρα, έλα στα Ματίνα τώρα σιγά. Έλα, πρωταπριλιά. Καλό, καλό. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Βέβαια, παιδιά μου, είπαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και από αυτό το ζευγάρι θα πάμε σε ένα άλλο ζευγάρι. Η Στέλλα Πεζαντάκου έχει βρει το. Ναι. Βρήκε το άλλο της μισό. Βρήκε το άλλο της μισό, παιδιά. Και με το άλλο της μισό είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή είναι. Πώς λέμε, τα ετερόνυμα έλκονται. Αυτή θέλει άλλα, αυτός άλλα. Ναι, τελείως, παιδιά μου, και γίνονται και καυγάδες.
Καταρχάς, ο σύντροφός μου δεν είναι καθόλου low profile. Αλλά δεν ασχολείται με αυτό το κύκλο. Κατάλαβες. Δηλαδή, άσχετα. Βλέπουμε, εγώ βλέπω Star Mega Antenna, αυτός βλέπει Sky Antenna 2-3. Μεγάλη διαφορά, παιδιά μου, στο ζευγάρι. Μη σου τύχει. Ο άντρας είναι... πρέπει να είναι κουλτουριάρης. Ναι, ρε, παιδί μου. Sky Antenna 2-3. Πόσες τηλεοράσεις έχουν μέσα στο σπίτι. Εκεί που γνωρίστηκαν, λες να έχει τόσες τηλεοράσεις. Γιατί παιδιά μου, γνωρίστηκαν σε ένα μέρος που βέβαια είναι γνωστό ότι η Στέλλα Πεζεντάκου βρίσκεται. Συχνάζει. Σε τέτοιους χώρους. Ναι, γνωρίστηκαν σε μέρη τα οποία είναι κοινά. Κοίταξε να δεις με τον σύντροφό μου. Συχνάζουμε στους ίδιους χώρους, γι' αυτό βρεθήκαμε. Καταρχάς να σου πω ότι γνωριστήκαμε σε ένα μοναστήρι. Άρα ήταν θέλημα Θεού. Καλά. Γνωριστήκα. Είναι στους ίδιους χώρους και γνωρίστηκαν σε ένα μοναστήρι. Ήταν θέλημα. Βέβαια. Δηλαδή σε ένα μοναστήρι, τι ότι. Ήταν. Πώς το σκέφτεται. Όχι στα μοναστήρια, κάνει εξτραδάκια. Ήταν μοναχή τη. Και αυτό ήταν μοναχός του. Μήπως ψέλνει τώρα. Ψέλνει. Εγώ φέτος πήγα, παιδιά, και. Λες να ψέλνει τον μπλουζάκι. Έκανα ανάσταση στο χωριό Καρβελά στη Μάνη να στείλω χαιρετίσματα. Είναι πολύ ωραίο χωριό. Έλα, σταμάτα. Θα πω κάτι σοβαρό τώρα. Θα πει σοβαρό. Αχ, κρύο ζέστη που το πας. Πρώτη φορά είδα γυναίκες ψάλτες. Καταρχάς, πρώτη φορά μπήκα ανάσταση μέσα στην εκκλησία. Πάντα απ' έξω, δεν σ' αφήνανε να πει. Όχι, μια φορά μπήκα μέσα, αλλά ήταν επειδή είχα χάσει την ανάσταση. Και πήγα κατά τις 12 και κάτι και μπήκα μέσα για λίγη λειτουργία. Αλλά τώρα ήταν η πρώτη φορά που μπήκα μέσα. Τι λες τώρα. Και είχε γυναίκες ψάλτισες. Να, μπορεί και έτσι να είσαι. Οπότε Στέλλα. Μπορεί να ψέλνει σε μοναστήρια. Βεβαίως. Αριστερός ψάλτης. Έχει βυζαντινή αυτός. Φωνή. Βυζαντινή σίγουρα. Βυζαντινή φωνή. Λοιπόν. Να είναι καλά τα παιδιά, να αγαπιούνται και να προσέχουν τις γιορτές, γιατί οι γιορτές χωρίζονται. Σε γιορτή της αγάπης και γιορτή του σεξ. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Θέλετε να μάθετε ποια είναι η γιορτή του σεξ. Πάρα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλώς όρισες. Σε όλους με υγεία. Λοιπόν. Και αγάπη, μια και το Πάσχα συμβολίζει την αγάπη. Σωστό είναι. Ξέρετε, τα Χριστούγεννα συμβολίζουν το σεξ. Τα Χριστούγεννα συμβολίζουν το σεξ. Επειδή γεννήθηκε. Δεν το κάνεις κάτω από τον γη που καρφώνεσαι, μόνο φιλιέσαι. Ναι, φιλιέσαι. Μήπως ναι, από το πολύ... Συγγνώμη, αν κάνεις σεξ το Πάσχα, τα Χριστούγεννα γεννάς. Άρα θα... Καλά, Να με στέλνετε τριήμερα, μ' αρέσει. Βέβαια. Επίσης θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι τώρα... Εδώ θα πει ότι έφαγε λοιπόν, ένα αρνί ολόκληρο όχι, μαζί. Κοίταξτε να δείτε, έτσι. Το έθιμο είναι έτσι να σου βλύσει τα αρνί. Πολύ αρνί, ρε παιδιά. Έτσι είναι το έθιμο. Θέλω να σας πω ότι εκεί που ήμουνα, ναι. Που φαντάζομαι και στη Ρούμελη το ίδιο, απλώς έκανα μια μεγάλη διαδρομή την Κυριακή ανήμερα. Μάλιστα. Όπου περνούσες, παιδιά, μύριζε η Ελλάδα. Αφού λέγαμε αν περνά ένα αεροπλάνο από πάνω και έχει να μπαίνει αέρας από Ελλάδα, μυρίζει. Μη σου πω ότι θα σου βλίζαν και στα αεροπλάνα. Ζουζδά. Λοιπόν, ζουζδά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά μου, όχι. Δεν το θέλουν το έθιμο. 10 γαρίδια και ένα λαχανικό και 5 ελιές. Και 5 ελιές και είσαι με πλήρης. Δεν θέλεις τίποτα. Ελευθερία στις νοικοκυρές, στις γυναίκες. Τώρα, ξέρεις τι βασανισμό υφίστανται ο κόσμος στο να φτιάξει ένα αρνί να το ψήσει. Ξέρεις τι ταλαιπωρία είναι αυτή. Θα μην το συζητάς. Γιατί αφού... έτσι είναι. Τι έτσι είναι, συγγνώμη, έτσι είναι. Ένα λεπτάκι. Έτσι σε παίρνει κουμπάρα από το χωριό και σου λέει, έλα κουμπάρε, θα έρθείτε το Πάσχα πάνω. Θα είμαστε εδώ να περάσουμε όλοι μαζί. Πας και εσύ παίρνεις το αυτοκίνητο. Εσύ που λες, πας η κουμπάρα και ο κουμπάρας πας την κουμπάρα. Και σου λένε, έλα. Μπαίνεις μέσα, έχεις φέρει και τα δώρα και τα λοιπά. Σήμα πήγες, και εσύ βγάζουν, την οπάδα σου μπέιπι, και σου βγάζουν τα καρύδια. Τις σταφίδες και τις ελιές. Ναι, βρε μανούλα μου, αλλά ο άλλος που ξυπνάει από τις 6 ώρα το πρωί. Παιδιά να μου, το έτσι. Πάρει, να το σου... Αυτό το κεφάλι θα το βλέπω σουβλισμένο. Με πιάνει ένα τριχύλα. Ωραία. Να το σουβλίσει, να το κρατήσει όρθιο, να το γυρνάνε, να το κάνει, να ταυτώνει. Να το πηδώσει. Άσε με! Και μετά θα ξεχάσω εγώ ένα Πάσχα. Εσύ. Συγγνώμη. Γιατί όχι, ένα λεπτό να πω κάτι. Να πω να τελειώσω. Εσύ, ένα Πάσχα που κάναμε στη Μύκονο που είχε σουβλίσει. Και μετά το είχαμε φάει και είχε μείνει το πτώμα μισοφαγωμένο. Ζάχα είχα περάσει τα όρνια και είχε μείνει λίγο θώρακα, λίγο κεφάλι. Είχε πού θες να καταλήξεις. Το κοίταγες και έλεγες, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε, πώς θα μαζέψω τώρα το κουφάρι, τι να το κάνω. Ωραία, εντάξει, χάθηκα λίγο. Ναι, τώρα γιατί σ' αρέσει. Όμως δεν μπορώ εγώ τώρα να πω σε όλο τον κόσμο φάτε ελιές και καρύδια ότι να είναι. Τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Η παράδοσή μας είναι καφρίλα, είναι καφρίλα. Λέω, συγγνώμη κιόλας. Έτσι είναι. Αν δεν μυρίσει τα αρνί, σηκώνει το άλλο από το πρωί. Ναι, από το χάραμα, να το βάλει. Έτσι πρέπει. Α, μα πια, έτσι θα μάθαμε, έτσι θα το πει.
Ελευθερία στερνιά! Επίσης, αυτό που είπε ότι οι γυναίκες θα ήταν πολύ πιο ελεύθερες. Φεύγω εγώ από το σπίτι. Πρέπει να έχω αφήσει φαΐ στα παιδιά μου. Πού να πας, παιδί μου, Πασχαλιάτικα. Όχι μόνο για τις καθημερινές, λέμε, άμα γίνουν καρποφάγα. Α. Άμα τρώγανε μια αλιά, ένα δαμάσκινο και ένα στραγάλι. Θα γιατί τους πήγαινε τα παιδιά, θα σου πω εγώ. Δεν θα ήμουν συνέχεια να μαγειρεύω. Ναι, καλά. Είναι καφρίλα. Γιατί το άλλο. Ποιο. Το άλλο. Ποιο. Αυτό. Αυγουλάκια κόκκινα τρως. Τρώω αυγουλάκια. Α, είδες και κάτι. Πασχαλινό να τρως. Τσουρεκάκι. Τρώω λίγο. Λίγο. Μαγειρίτσα. Δεν τρώω γιατί... My God. Μαγειρίτσα. Μπε. Μπε. Παιδί τρώει μαγειρίτσα. Εγώ από μικρό μαγειρίτσα έτρωγα. Είσαι το μόνο παιδί που ξέρω που τρώει το πολλά νερό. Αποκλείεται, παιδιά μικρή. Όλοι τρώγαμε μαγειρίτσα μικρή. Τώρα τα έχετε μάθει. Μόνο αυτά τα παιδιά τρώνε το άντερο. Όχι, όχι. Που λέγε, αυτό ήθελα να πω στην αρχή, δεν μάθηνε. Λέγανε ότι καλύτερο το άντερο αυτό είναι όταν δεν το καθαρίζεις και καλά καλά. Πόσο κάφρος δηλαδή. Παιδιά, η μαγειρίτσα είναι θείο πράγμα. Έτσι τα έχετε μάθει τα παιδιά σας τα σημερινά και δεν τρώνε τίποτα. Βάλτε εκεί πέρα να μυρίσουν τραγίλα. Σιγά μην το στέλνω να σκοτώνει τα αρνιά και τα κατσίκια μόνο να έρχεται με τον μπούτιο. Εγώ τη μόνη φορά που αρρώστησα με μαγειρίτσα ήταν με βάλανε και νύστεψα μια δεν ξέρω πόσο καιρό. Και πάω μαγειρίτσα. Και τη βλέπω και αρχίζω και τρώω. Την άχτηκα. Όταν σου λέω την άχτηκα. Και από τότε δεν ξανανίστεψα. Παιδιά δεν είναι εύκολο πάντως. Σημασία έχει ότι μπορείς να τους αλλάξεις όνομα των πιάτων. Με το κοριτσάκι είναι τέλειο. Κοριτσάκι, όχι, βάλ' το να κάνει το έτσι, θεά, χειροκροτώ. Μπράβο, παιδιά. Αλλάζουν τα ονόματα, παιδιά. Είναι στη Βαρβάκιο, μετανάστορο. Ναι, ναι. Ο οποίος το αλλάζει το όνομα. Βεβαίως, του... βαφτίζει τη σηκωταριά. Παπανικολίστικη. Φράουλες, δεν φαίνεται. Φράουλες είναι, φράουλες. Φρέσκο, φρέσκο. Να τα φράουλες, κύριε. Ωραίος. Ανανά, έχεις. Έχω. Φράουλε με αίμα Μανολάδα, νόμιζε ότι είναι το φράουλε. Καλά περνάει και στη Βαρβάκη. Μανολάδα, δύσκολα με φράουλα. Λοιπόν, παιδιά μου, και τώρα μια και μιλήσαμε για φαγητό, το μυαλό του καθένα παιδί μου πάει όπου νομίζει. Δηλαδή, άλλα λένε, άλλα καταλαβαίνουν. Γιατί είναι τι σκέφτεται καθένα. Κοιτάξτε, προσέξτε τώρα πώς ξεκινάει το θέμα. Αυτό λες. Νομίζω ότι και την Κατερίνα και μαξιλάρια να τις βάλουν από κάτω για να τις πούνε ότι θα πέσει πάνω κάτω γιατί σε αφρό. Λέτε. Αποκλείεται. Και να μ' αρέσει η ποικιλία και το extreme γενικότερα να κάνουμε. Ποια? Η ποικιλία. Και εμένα μ' αρέσει η ποικιλία. Κοτόπουλο. Μιλάγαν για ποικιλία στη ζωή τους, δηλαδή ότι κάνουν ένα παραπέντε ας πούμε και πέφτουνε και από την άκρη μια ποικιλία. Με το που της είπαν ποικιλία, ποικιλία κοτόπουλο. Της ήρθε ποικιλία κοτόπουλο. Τι ποικιλία έχει το κοτόπουλο. Μεγάλη ποικιλία. Μήπως, μήπως ας πούμε στην ποικιλία μέσα που έχεις λουκανικάκι, αγκουράκι, ελίτσα, αυτό και όχι και κοτόπουλο. Δεν είπε ποικιλία κρέατα, είπε ποικιλία κοτόπουλο. Εκεί το κρέατα. Κοτόπουλο από τα Μέγαρα, κοτόπουλο από την Κρήτη. Όχι, ποικιλία με κοτόπουλο. Ποικιλία από κοτόπουλο. Ποικιλία κρεάτων. Δεν δικαιολογείς. Τέλος πάντων. Ιταλίδα κότα, Ισπανίδα κότα. Λοιπόν, και τώρα πάμε, παιδιά μου, σε ένα ωραιότατο απόφθεγμα. Έτσι, άντε πάμε. Έχει βάλει ακόμα και ψεύτικους γοφούς. Να το, ενθέματα. Ενθέματα, λέγονται. Επιτεύγματα. Καλά. Εύματα τα βάζεις εδώ, κατάλαβες και είσαι τώρα ολόκληρο. Να θέσατε στην πέση και να τους πω πω μάλλον και επιτεύγματα είναι αυτά που κάνει ο Θεός απάνω σου. Θα πέσει ξέρει, θα της αρέσει. Θα τσίμπαγε. Θα τσίμπαγε, ναι, θα τσίμπαγε σίγουρα. Το επίτευγμα του Θεού. Ναι, βεβαίως. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Παιδάκια μου, μου λείψατε. Τι μου έχει λείψει, κάτι να πάμε. Γεια, λάτε. Καλλιτεχνικό. Κατινάζ. Καλώ. Γεια σα! Χρόνια πολλά! Ρε παιδιά, κανένα αυγουλάκι δεν έχουμε να τσουκλήσουμε. Έπρεπε. Να τσουκλήσουμε τα κεφαλάκια μας. Αύριο. Αύριο να φέρω τα αυγά. Ναι.
Καλά, θα έχουν χαλάσει από το Πάσχα τα αυγά. Δεν χαλάνε. Είναι βρασμένα, δεν χαλάνε. Εγώ δεν τα θέλω. Για τα αυγά δεν πάτε μόνο. Άμα τα βρει σε προσφορά έτοιμα βρασμένα. Όχι, καλά, δεν μου αρέσει τόσο. Άμα σέλα και παλιά αυγά. Τέλο πάντων, α πάμε στα θέματά μα. Λοιπόν, πάμε στι ατυχίε βρασμένε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την αρχή. Έτσι, ελπίζω να περάσετε όλοι πάρα πολύ ωραίο Πάσχα, να είστε τυχεροί γιατί ακολουθούν το πρώτο μέρο τη ατυχία από το μήνα Απρίλιο. Επειδή είχαμε μια πολύ μεγάλη επιλογή και ενθουσιάστηκαν πάνω τα παιδιά που εγκρίνουνε. Σας έχω κάνει δύο μέρη. Τώρα θα δούμε από 1η Απριλίου μέχρι 16 Απριλίου όλα όσα συνέβησαν και ξεκινάμε με έναν σκιέρ. Μετά έχουμε κάποιες πολύ... Σκι τώρα! Ναι, εντάξει, κάποια μέρη γίνονται. Όχι, στη θάλασσα. Όχι, στο βουνό. Έχουμε και στη θάλασσα μετά. Καλό! Και ζωάκια τα οποία επιτίθενται σε ανθρώπους και διάφορα άλλα χαριτωμένα για να έρθουμε στην εβδομάδα μετά το Πάσχα. Σκιέρ! Καλό καλοκαίρι! Ήταν πρώτη μέρα του Απρίλιο όταν ένας κόπανος ενόχλησε άλλο κόπανο στην ιεροτελεστία του Vlack the Fair. Έξι ώρες μετά, Τσέχος βαφτίζεται σε ποτάμι, Σλοβάκος. Και την επομένη, κάποιος έχει φάει πολλά μπιφτέκια πριν μπει για βαργάδα στο Σλέιτ. Βάει. 4 του μήνα, φαντάρος σε πεδίο βολής διασκεδάζει συντρόφους, συμμάχους, αγωνιστές. Και το τσιμέντο σπάει σαν τη νύχτα, σε δύο κομμάτια. Δύο μέρες μετά, αμάξι αυτόχειρας κάνει τις τελευταίες του κολλιές πριν εγκαταλείψει τη Λαμαρίνα για πάντα. Και 11 ώρες αργότερα, η καλή μας Αγελάδα επιβαίνει σε αρχαίο τετράτροχο, αν και θα προτιμούσε να βόσκει κάτω στη Λιακάδα. 7 του μήνα, τάγκς βγαίνουν για απογευματινή βόλτα στην πόλη του Κιούρσκο, που καμία κολόνα αντικαθεστωτική δεν φέρει ελπίδα. Ενώ ο Τζέικ από το Αλμπουκέρκι θέλει μπύρα, δώσ' του πήρα, πάρε μπύρα. Ο Μπυλάκος από το Οντάρι ορνοείται από τότε που τον έφαγε η λάσπη η βρωμιάρα. Και ένα μωρό δεν αντέχει τη μάνα του από πολύ 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 νωρίς. Ένα τη μέρα και παρανυφάκι φέρει αντίρρηση στο μυστήριο. Την επομένη μεγάλη γοφή καταστρέφουν δημόσια περιουσία. Και μια βοστονέζα μάνα είναι ανταγωνιστική με το σπλάχνο της. Παθαίνει ό,τι της αξίζει. 10 του μήνα. Νύφη Πολωνέζα χάνει τον κόσμο κάτω από το φουρό της. Και η Κέιτ από το Μανχάταν πλένει το σκύλο της στην ακροποταμιά. 12 Απριλίου στη Βουλγαρία δασκή έκταση δεν καίγεται, αν και οι βλάκες το προσπάθησαν. Παράλληλα, μία μηχανή βγάζει φτερά. 2-14 ώρα μετά, άμαξι που νόμιζε ότι ήταν σημαντικό, γίνεται ένα μπάζο και μισό κάτω από το επικό βάρος τρετράτροχου που θέλω να οδηγήσω τώρα. Και στον Μπρίξτον, πρώην αλκοολικός αποδίδει δικαιοσύνη στα ράφια των μεγάλων πειρασμών. Στα μέσα του μήνα, επιθέσεις ζωικού βασιλείου εναντίον ανθρώπων προκύπτουν πολλές στη θάλασσα. Wow! Στην Κίτη. Στην Ξηρά. Φρίκι και σαπίλα. Σαπίλα παντού. Ευτυχώς είμαστε πολύ μακριά, δεν έχουμε πάθει το που δεν πάθαμε και τίποτα. Ευτυχώς, παιδιά μου, ευτυχώς. Θέλω να παίξω. Break κιόλας. Μόλις γυρίσουμε θα παίξουμε όμως και θέλω να μου πεις και αυτό ποια είναι. Αυτή η κυρία που λες ότι πολύ όμορφη, πολύ τέτοια που... Η Ανάφτρα.
Που αναφέρει και τα ζώα. Ποια! Όχι, υπάρχει παιδί μου, μια παρουσία. Ζώο, άνθρωπος. Παιδιά, υπάρχει μια παρουσιάστρια σου λέει τόσο ανάθρα, παιδιά μου, που περπατάει στον δρόμο και ακόμα και τα ζώα τη την παίρνει. Ανάθρα. Ποια ζώα βρίσκει στον δρόμο. Όταν λέμε ζώα, όλα τα ζώα. Σε ζώο. Όχι, παιδιά, από το ζωικό βασίλειο, τι μου λέτε τώρα. Σκυλιά ή και μαϊμούδε. Δεν μπορώ να στα πω κιόλα. Έχω κι άλλο. Θηλαστικά θηλαστικά. Μάμαλ. Τετράποδα. Και έχω κι άλλο, παιδιά μου. Υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή ηθοποιό η οποία μαζοκάρει γιατί ξέρετε τι λέει. Έχει φάει τέτοιες κλωτσιές από σύντροφό της. Αυτό διάβασα στο τέτοιο. Κλωτσιές. Ξύλο και κέρατο και τα πάντα, παιδί μου. Δεν πάει ο νους σου. Αυτό το λέει. Μακριά από εμάς. Μαζί. Δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Πάμε διαγωνισμό, παρακαλώ πολύ. Κουιζάκι. Δείτε αυτή την κυρία, αυτή την κοπέλα. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι μπροστά αυτή, σε αυτή τη ροκοκό, μπαρόκ, κάτι κρεβατοκάμαρα, ποια είναι. Φού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888 ή τηλεφωνήστε στο 911-405-410. Δείξτε και στο πλάι. Α, ναι, γιατί θέλω. Που αλλάζει άλλο χρώμα. Να. Ναι, γιατί είναι κόκκινη. Κόκκινο, από εδώ και πορτοκαλί. Είναι κόκκινα και γύρω-γύρω τα σιρίτια της είναι κόκκινα. Τα είναι πορτοκαλί και έχει αυθεντική, τελειώματα χρυσά. Αυθεντική πράντα, κυρίες και κύριοι. Αυθεντική μιλάει ιταλικά. Από το Μιλάνο. Οποίζω τι θέλει, την παίρνω εγώ. Φού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888-911-405-410. Πάμε διαφημίσει. Πάμε. Μαρία μου, σαν το Γιωργούλη, τόσο πολύ μοιάζω εγώ στο Γιωργούλη. Αλέξης το παίρνεις προσωπικά. Αλλά δεν μας αφήνει ο Γιωργούλης να τα αναφέρουμε. Καλή, αφού σε λίγο δεν μπορώ, Γιάννη. Σε μελαγχολία μετά. Έχω κλειμένα μάτια γι' αυτό. Φού μου live, κυρίες μου, διεθνείς. Φού μου live, παιδιά μου, φού μου dance by Dentin. Αυτά είναι τα βίντεο τα οποία πληθαίνουν και πληθαίνουν και όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ δημιουργικά. 4.000 ευρώ θα κερδίσετε με μια συμμετοχή σας. Βέβαια. Αν το δικό σας βίντεο έχει τα περισσότερα likes στο Facebook, δηλαδή πάρα πολύ τίμιο και έντιμο και δεν έχει ούτε μαγειρέματα ούτε τίποτα. Βεβαίως. 4.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Έτσι, διαβάστε τις όρους συμμετοχής, χορέψτε και στείλτε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, όχι ερώτηση, να δείξω την τσάντα μου πριν την ερώτηση. Γιατί έχω αυτή την πολύ ωραία πράντα, ρε παιδιά, να σας δώσω σήμερα 911-405-410. Μαρία, τι την ανοίγεις λίγο μέσα. Φού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54. Έχει δύο και τέτοια. Ναι, 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 εδώ. Τρεις, ναι. Έχει δύο μικρά. Αχ, τι σου έκανα. Τι έπαθες, παιδάκι μου, τι, άνοιξε ένα φερμοάρ και... Με μάγκωσες, βρε μανίτσα μου. Με το φερμοάρ. Με το φερμόιρ. Ορίστε, έχω ένα φερμόιρ. Αχ, και εδώ έχει άλλη μυστική καταπακτίνα, την άφησα. Πολύ ωραία. Και από εδώ είναι άλλη. Είναι πολύ, έχει μυστικά. Σάντερα τις έβγαλες. Και κοίτα τι βρήκα μέσα. Λοιπόν, 911-405-410, φημίγενο όνομα, τεπώνυμό σας στο 54888. Γιάννη. Παιδιά μου, κι όσες εσείς κάνατε τις διακοπές σας, εγώ πρέπει να σας πω ότι δούλευα γιατί έκανα φοβερό ρεπορτάκι. Ναι, μην γελάτε. Στην Μύκονο, τα μάθαμε. Στην Μύκονο, συγγνώμη, πού ήταν οι Καρντάσιαν, στην Μύκονο, δεν ήτανε. Φύγανε καλέ όταν πήγες εσύ, για σένα φύγανε. Παιδιά, συγγνώμη, 400 μέτρα την είδα από μακριά, αλλά είναι πολύ γρουσούζες, μην δυσπλησιάσετε, γιατί εγώ έπεσα από τις σκάλες και χτύπησα το κεφάλι μου. Σε ήδη Καρντάσιαν. Μόλις την είδες. Μαρία, όχι, μετά που τις έπλυνα τις σκάλες, αλλά δεν έχει σημασία, το μοχό το μάτι. Μην γελάτε. Λοιπόν, ένα θα σας πω, παιδιά. Πες το. Το ότι κάνα στο νησί σε στόχο λεπτό προς λεπτό, μέρα με την ημέρα. Μάλιστα. Αλλά ειδικά, παιδιά μου, αυτή η Καρντάσιαν, κάποια στιγμή
Ξέρεις τώρα, αυτή με την περιφέρεια την τεράστια. Παιδιά... Που έχει κάνει τα επιτεύγματα. Αυτή με τα επιτεύγματα. Παιδιά βάζει κάτι φωνές που την ακούνε από τα ματογιάννια μέχρι το γυαλό κάτω. Είναι Ιγκλής. Το α, παιδιά μου δεν έχει γλώσσα. Α, μόνο α. Ναι, δυνατό. Πόνεσαι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, γιατί εσείς θα μου το βρείτε. Τι έκανε, παιδιά μου, την Κύπ να ουρλιάξει. Κάτι είδε, κάτι έγινε. Κάνα γαϊδούρι. Λέτε, γαϊδούρα είναι η ίδια. Σταματήστε, παιδιά. Με τον καλό το λόγο είστε. Μέχρι χτες είμαστε Χριστές Ανέστη, λοιπόν. Και αγάπη, σήμερα αρχίσαμε. Γι' αυτό έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Τέλεια, τέλεια! Τι έκανε λοιπόν, παιδιά μου, που λέτε την Kim την Kardashian να ουρλιάζει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη Μύκονο? Μαρία Πεντακάθαρο, δεν σε αφήνει το κατσίκι, βελάζει. Άνοιξε το πουκάμισο να φύγει το κατσίκι. Όχι. Απαπα. Λοιπόν, Μαρία, σου έχω τρεις επιλογές. Βάζει το κατσίκι έξω. Έλα, έλα, συγκεντρώσου και απάντησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Άλφα για σένα. Η αποκάλυψη ότι η σαλάτα της περιείχε αχινό. Γιατί ξέρεις, εκεί με τον αχινό δεν τα πάει καθόλου καλά. Δεν το ξέρα. Β. Τα ψάρια που της έτρωγαν τα πετσάκια. Ή Γ. Ο πελεκάνος της Μυκόνου που της τσιμπούσε επανειλημμένος τα οπίστια. Που ξέρεις ότι τα οπίστια της κοιμήνια εύκολα τα τσιμπήσεις. Γιατί τα βρίσκεις εύκολα. Εύκολο, ρε παιδιά, είναι. Γιατί είναι εύκολο. Ποιο είναι? Μην το πείτε. Δεν είπε, όχι. Για να τα ξαναδώ. Το Α είναι ο αχινός. Ναι, ο αχινός. Δεν τα πάνε καλά. Το Β είναι τα ψαράκια. Το Δ. Το πιο πιθανό. Το Δ. 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 Ναι! Εύκολο ήταν. Μα καλά, άλλα ψάρια δεν την είχαν πάει ποτέ. Μα έλα, πες μου εσύ. Δηλαδή τώρα το παίζει αυτή και ολόκληρη διάσημη στάρα σου λέει που κάνει το reality που σκίζει στην Αμερική. Ένα φύς σπα εκεί στο Λος Άντζελες δεν έχουν απέναντι στην Αγγλία. Υπάρχουν απέναντι στο Λος Άντζελες. Παιδί μου, αφού να φανταστείς λένε ότι τα ψάρια σκάσαν από το φαΐ. Καλέ, έτρωγε Μαρία και να φωνάζει εκεί, πάρτε τα από πάνω μου. Βγάλετε τα έξω. Και εκεί οι βασανιστές, οι Νίγκλες Μαρία μου έκανα μετά. Πώς, πες το μου στα αγγλικά. Take them out of there. Ουλιάζει Μαρία μου, αλήθεια. Ναι, ναι, please, please. Έλεγε, όχι το φύση εννοείται. Please έλεγε το κορίτσι. Ναι, please, please. Αλλά και οι άλλοι πολύ γαϊδούρια παιδιά την άφησαν εκεί να υπομένει το μαρτύριό της. Μίστερ Ζέριγκας. Ένα έχω να σας πω, παιδιά μου. Τις έχω και που σπάνε τα πιάτα. Σπάνε και πιάτα. Και πρέπει να σας δείξω και τι ακριβώς φορούσαν τα βράδια στα ματογιάννια. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Τα πιάτα τα έχω δει. Τι φοράγανε, θέλω να πω. Δεν λέω τίποτα. Δείτε, δείτε, δείτε. Μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν οι αδελφές Kardashian στη Μύκονο. Μπορεί να μην έκαναν όλα όσα είχαν προγραμματίσει, κάνοντας έξαλλους τους επιχειρηματίες της νήσου που ετοίμαζαν μέχρι και πάρτι προς τιμήν τους, αλλά έμειναν γοητευμένες από το νησί των ανέμων. Δεν σέβεστε κάτι. Είπαμε κάτι, δεν σέβεστε. Έλα, προχωράμε. Το πρώτο γύρισμα ξεκίνησε βεβαίως από τη βίλα στην οποία διέμενα, με τις αδελφές να εμφανίζονται με τα μπουρνούζια, τα οποία, όπως φαίνεται, λάτρεψαν τόσο πολύ που δεν ήθελαν με τίποτα να αποχωριστούν. Η πιο τολμηρή όλων φαίνεται πως είναι η Courtney, η οποία πολύ συχνά κυκλοφορεί μόνο με το μαγιό της, ενώ η τρίτη αδελφή, η Chloe, δύσκολα αποχωρίζεται το παρέο της. Εννοείται ότι για τη διατροφή τους επέλεξαν αυστηρώς μεσογειακές συνταγές, ενώ ενθουσιάστηκαν όταν η παραγωγή ετοίμασε ένα ελληνικό γλέντι, όπου είχαν την ευκαιρία να σπάσουν πιάτα. Λίγο πριν την αναχώρησή τους για τη Σαντορίνη, οι αδελφές επέλεξαν να περιποιηθούν τα άκρα τους, κάνοντας fish spa. Με την κοιλιά στο στόμα, κυριολεκτικά η Kim δοκίμασε για πρώτη φορά το fish BBQ και φρίκαρε τόσο πολύ που άρχισε να ουρλιάζει. Πρώτα απ' όλα, ένα, όλες μου φαίνονται έγκυος. Τα χρησιμότητα τους. Ναι, και δύο, όταν λέει βγάλτε τα ψάρια από εκεί, γιατί δεν βγάζει απλά τα πόδια της. Γιατί τόσο ηλίκιο. Θα υποχωρήσει η Kardashian, θα υποχωρήσουν τα ψάρια. Αυτό είναι να σε ψώνω. Αυτό, έβαλε τα πόδια. Αφού δεν θες, βγάλε τα πόδια έξω. Έλα και εσύ πες.
Λοιπόν, αυτές πήγανε τελικά από την. Δεν τα μάθατε καλέ, τι έγινε. Μύκονο, πήγανε αυτές στη Σαντορίνη, ρε παιδί μου, και είχαν υποχρέωση υποτίθεται βάσει του συμβολίου του. Πιάνουμε ποιον είχαν συμβόλαιο. Είχαν κάνει συμβόλαιο με επιχειρηματίε. Δεν πήρανε κάτι χιλιάρικα. Ναι. Να πάνε να κάνουν Μαρία μου ένα πάρτι συγκεκριμένο σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί της Μυκόνου. Λοιπόν δεν γυρίσανε. Πήραν τα χρήματα και δεν γυρίσανε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Μιλάμε. Γιατί και εμείς τώρα Ελληνάρες είμαστε. Ναι, εγώ φαντάζομαι δεν ότι θα είδαν τις καρτέλες και πάνε να κάνουμε ένα πάρτι. Να κάνουμε ένα πάρτι. Θα πάνε αυτές, οκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμεύονται κιόλα. Δεν και καλά να ναι, μείνουν κάπου. Όμως, για να γίνει του αλλού το μαγαζί. Υπήρχε πραγματικό τη. Υπήρχε ένα συμβόλαιο. Ότι πώ είχαν περάσει, είπαν από τα μαγαζιά πριν και του λέγανε θα περάσουμε το μαγαζί. Να υπογράψουν συμβόλαια με ένα μαγαζί. Η παραγωγή όμως. Αυτές είναι χαζές. Πολύ. Και τότε πια να βγάζουν εκατομμύρια. Χαζές δεν λοιπόν, είναι. Λοιπόν, έλα, δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο. Πάμε στο ημερολόγιο το αγαπημένο ταξίδι στο παρελθόν. Με τη βοήθεια της Χριστιανής Μπαξεβάνη, τι έκανε από το 2002 στο 2011. Αλλά δεν ήταν Πάσχα. Το μήνα Μάη. Δεν ήταν Πάσχα, ήταν Eurovision όμως, Φώτη. Και σου είπα, ευθράπελα, Γιάννη, θα χαρείς πολύ. Τέλεια. Αλλά εκτός από την Eurovision έχω το 2002 τον Αλέκο Σισοβίτη, ο οποίος έδιρε φωτορεπόρτερ στη Μύκονο καλή ώρα. Διότι ήθελε να το φωτογραφίσει με ποια παιδιά μου. Με ποια. Την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Με την Αλέκα Καμιλά. Φέτος ήταν μόνος του, τον είδα. Καλά, μόνος του δεν θα ήταν και ξέρω και γιατί, παιδί, ένα γιατί η Καμιλά ήταν το... Προφανώς τα είχανε. Καλετάχη Καμιλά με το Σισοβίτη και σημαίνεις εκεί στη Μύκονο. Το ξέρεις εσύ καινούργια, αυτό. Λέω. Καλά, το 2003 έδωσε κοινή συνέντευξη ο Νίκος Καρβέλιας με την Αναβίση και μας εξηγούσαν για τον λόγο που χωρίσανε και έχουμε όλη τη στιχομηθεία. Έκλαψες Μαρία μου τότε. Λέω ακόμα. Θα γελάσεις όμως, διότι το 2008 η Εύη Βατίδου ζήτησε τη βοήθεια του Νότι Χριστοδούλου του φίλου σου, διότι μετά το πολύκροτο διαζύγιο έκανε νέο σπίτι και όπως όλοι θυμόμαστε ο Νότις τότε έκανε εκπομπή με ανακοινήσεις σπιτιό. Μπράβο. Έφτιαξε το σπίτι της Βατίδου. Κουκλάκι της το έφτιαξε, Φώτη μου. Και το 2009 η Εύη Σαρή έβγαλε το βίντεο κλιπ. Θυμάσαι, ποιο? Άφρι. Αφρικά, ναι, τώρα είναι τέτοια εποχή. Τι λες τώρα. Και είναι πιο το 10, γιατί χαρακτήρισε ο Τρίφωνας Σαμαράς το Σάκη Ρουβά πηδιχτούλη. Γιατί ήταν στην Eurovision. Μπράβο, το βρήκε. Ε, μπράβο, και πάμε. Φύγαμε. Ο Μάιος μας καλωσορίζει με θεαματικά γεγονότα από τη θαυμαστή ελληνική βιομηχανία θεάματος. Το 2002, στις 6 του Μάη, φωτογράφος κατηγόρησε τον Αλέκο Σισοβίτη ότι του επιτέθηκε στην προσπάθειά του να τον φωτογραφίσει στη Μύκονο με τη συνοδό του Αλέκα Καμιλά. Αλλά ας ακούσουμε έναν αυτόπτη φωτορεπόρτερ. Ο Σισοβίτης επιτίθεται στον νέο φωτογράφο στο Δήμο, τον πιάνει από το μπουφάν και τον κολλάει στο τοίχο και του λέει τι μας παρακολουθείτε. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δύο μέρες μετά, στην πρεμιέρα του Γιώργου Τσαλίκη, βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς και οι δυο τους ξεσήκωσαν τους θαμώνες. Εκεί διασκέδαζε ο Λάκης Λαζόπουλος και φυσικά ο Ηλίας Ψινάκης. Την επόμενη μέρα, πρεμιέρα έκανε και η Δώρα του Big Brother. Τη θυμάστε? Στο πλευρό της, φίλοι και συμπαραστάτες, ο Τσάκας και ο Πρόδρομος. Το 2003 η Μιμή Ντενίση έδινε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει πως την επόμενη σεζόν θα ανέβαζε τη θρυλική παράσταση Victor Victoria. Όμως κάτι τη στεναχωρούσε πολύ. Τι να σας πω τώρα, στεναχωριέ μου θα τα κόψω τα μαλλιά μου. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε περιοδικό με κοινή συνέντευξη του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση που αποκάλυπτε τους λόγους που τους οδήγησαν στο χωρισμό. Χωρίσαμε γιατί απλούστατα χάθηκε το ερωτικό στοιχείο από τη σχέση μας. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Μας πήρε μια διετία πόνου. Στην Καλαμάτα. Το τι κλάμα είχα ρίξει όταν το συνειδητοποίησαμε. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα. Ωχ Θεέ μου. Αλλά και επιτέλους. Και για μένα ήταν βραχνάς μέσα μου. Μάλιστα είχες πει. Δηλαδή θα χωρίσουμε τώρα. Δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Δεν ήταν δυνατόν να χωρέσω στο μυαλό μου ότι δεν κάνω με αυτήν τη γυναίκα τόσα όσα ήθελα να κάνω. Και μου την έσπαγε αυτό. Δύο μέρες μετά, ο Σάκης Ρουβάς και η Ρεβέκα Σουάν έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Το ότι είδαν το Σάκη με συνοδό φυσικά δεν πτώησε τις ρουβίτσες, οι οποίες συνέχισαν να τσιρίζουν. Το 2004 μπορεί να πέρασε ένας χρόνος, αλλά εγώ πάλι για το Σάκη θα σας πω.
Στις 7 του Μάη αποθεώθηκε στη δεύτερη πρόβα του για το διαγωνισμό της Eurovision και έκανε τους πάντες να τραγουδάνε. Shake, 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 give me more, give me love, give me some more. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake me more. Crazy for love, give me some more. Την επόμενη μέρα η μητέρα της Μάρος Λίτρα, κυρία Σταματίνα, διέψευδε με σιγουριά τις φήμες για τη σχέση της κόρης της με τον Κώστα Καραφώτη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε 100%. Αγάπη μου με τρώ και βρέχω να σε βρω. Συγγνώμη να σε ζητήσω. Το 2005 ο Γιώργος Δούκας τραγούδησε το τραγούδι «Συγγνώμη», τους στίχους του οποίου είχε γράψει η Σοφία Λιμπέρτη. Και ενώ όλοι αναρωτιούνταν για ποιον το έγραψε η γλυκιά Σοφία, οι δηλώσεις της οδηγούσαν σε έναν. Μιλάμε για μια βαθιά αγάπη. Πώς αγαπάς το παιδί σου, έτσι αγαπάω και το Γιάννη. Δεν τον ξεχωρίζω. Την επόμενη μέρα η Lady Angela έκανε την τελευταία της εμφάνιση πριν μπει πήρε το δός στο ρυθμό προετοιμασίας του γάμου. Και οι συνεργάτες της έκαναν μια έκπληξη. Την ώρα που τραγουδούσε την τήληξαν με σεντόνι και την ανάγκασαν να αλλάξει ρούχα, μαλλιά και μακιγιάζ. Οι δύο φιές. Πέρα από αυτό το πρωτότυπο ενσταντανέ, η Lady σε κάθε ευκαιρία πέταγε σποντίτσες για το γάμο της. Να ζεις σήμερα. Άντε, αντί και η σειρά μου. Σιγά σιγά. Κοντοζυγόνι. Αγαπάρα μου μεγάλη. Άρε. Νεράιδα είσαι. Το 2006 ο Μάης είχε 7 όταν ο Στάθης Ψάλτης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Χριστίνα. Την ίδια μέρα και εν ώψη Eurovision, η Δέσποινα Βανδύ μίλησε με πολύ καλά λόγια για την Άννα Βύση. Ευχήθηκα και στην κυρία Βύση και στην χώρα μας. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά. Εκπροσωπείται από μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια και νόμιζα ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και πρωτιά. Η Άννα Βύση ευχαρίστησε και διέψευσε για ακόμα μια φορά τις φήμες περί κόντρας. Αχ, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν την είχαμε ποτέ, παιδιά, αυτή την κόντρα. Την επόμενη μέρα η μητέρα του Νίκου Καρβέλα αποκάλυψε πως ήταν ο μουσικοσυνθέτης ως παιδί. Ήταν περίεργο. Ήταν από μικρός έτσι σκανταλιάρης και πολλές φορές δεν άκουγε κιόλα. Πολλές φορές δεν άκουγε και πάντα μαλώναμε με τον Νίκο και κάποτε μου λέει «Θύμωνε εσύ και μάλωνε με, θα δεις ότι εγώ θα σας ζωξάσω το καρβελέικο». Το λόγο του πάντως τον κράτησε. Το 2007 ο Μάιος μετρούσε την 8η μέρα του όταν η Πετρούλα Κωστίδου έδωσε εξηγήσεις για το ξέσπασμά της στα Καλλιστεία. Πάμε! Μου βγήκε αυτή η στεναχώρια σε θυμό. Μην με τραβάτε τώρα, τώρα τραβάτε με! Λα είδα εκείνη τη στιγμή τις κάμερες, θόλωσα και τα έκανα λίγο... Το 2008 και στις 8 του μήνα ο Κώστας Μαρτάκης αποκάλυψε πως ρωσικό περιοδικό του προσέφερε 50.000 ευρώ για να φωτογραφηθεί γυμνός. Ακόμα το συζητάμε ακόμα. Είμαστε πολύ κοντά, αλλά... Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι δελεαστικό το ποσό. Ακόμα το σκέφτεται. Τρεις μέρες μετά η Καλομήρα πήγε στο Βελιγράδι για τον ημιτελικό της Eurovision και οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ ανακάλυψαν τον Γιώργο που πήγε να τη στηρίξει. Εύχομαι να πάμε στο τελικό και να πάμε καλά. Την ίδια μέρα η Εύη Βατίδου ζήτησε τη βοήθεια του Νότη Χριστοδούλου για τη διακόσμηση του καινούργιου της σπιτιού μετά το πολύκροτο διαζυγιό της. Ακόμα και κουρτίνες. Προχθές που κοιτούσα κάτι περιοδικά έλεγα ότι μ' αρέσουν οι κουρτίνες που μπαίνουν, ξέρετε, τα κουρτινόξυλα από μέσα από τη θηλιά. Στο χρώμα που μισούσε. Το 2009, στις 7 του Μάη, η Εύη Σαρή με μαγιό ζευρέ, ξανθόμαλη ράστα, καπελαδούρα και μαύρο γυαλί παρουσίασε περήφανα το νέο βίντεο κλιπ της για το εμβληματικό τραγούδι «Αφρικανέ». Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Την ίδια μέρα η Χριστίνα Λαμπύρη ήταν καλεσμένη στο πλατό της Τατιάνα Στεφανίδου και οι δυο τους θυμήθηκαν τις εποχές της φιλίας αλλά και της κόντρας τους. Ξέρεις, μέσα μου πάντα έλεγα γιατί, δηλαδή ακόμα και να ήμουν λάθος, ακόμα και να είναι έτσι όπως τα λέει, ακόμα και να μην της το είχα πει και να το φέρει βαρέως. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα βήμα στη ζωή του και πάλι φίλοι να είμαστε. Καλά, έτσι όπως παίζαμε μπουνιές για τους καλεσμένους, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε και φίλες εδώ που τα λέμε. Εκείνη... Την επόμενη μέρα ο Τρίφων Σαμαράς, αν και δεν είχε λάμψει ακόμα το χορευτικό του αστέρι, έκρινε τη γιουροβιλιονική χορογραφία του Σάκη. Πώς τον είδες στην πρόβα? Στην πρόβα...
πει διχτούλη. Ο Σάκης μπορεί να πηδάει τόσο ψηλά μόνο. Το 2010, στις 7 του Μάη, η Μαριέτα Χρουσαλά και ο Λεόν Πατίτσας έφτιαξαν για κάποιο μυστήριο λόγο site για το γάμο του. Come on Barbie, let's go party. Το 2011, στις 6 του Μάη, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πήρε το αίμα του πίσω και μίλησε και εκείνος με τη σειρά του για τη δύσκολη συνεργασία του με τον Αντώνη Ρέμο. Ο Ρέμος είχε πει τότε ότι ήταν δύσκολη χρονιά για αυτόν τη χρονιά που ήταν μαζί σου. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για όλους δύσκολο. Δύο μέρες μετά, τελική πρόβα έκανε ο Λούκας Γιώρκας στον Ντίζελντορφ και όλοι περίμεναν πώς και πώς τη ζεμπεκιά που του είχε μάθει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Την επόμενη μέρα η Δήμητρα Ματσούκα παρουσίασε την καλοκαιρινή κολεξιόν του Βλάση Χολέβα και έκλεψε τις εντυπώσεις. Εκεί ήταν και η Ευγενία Μανολίδου, αλλά κάτι την είχε καβαλικέψει και δεν ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Κρίμα, μωρέ. Είχαμε άλλη μια δήλωση. Χάσαμε μια δήλωση της Ευγενίας. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε, διότι σας έχω θέματα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δηλαδή θα πάμε σε κουιζάκι, να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε και η κυρία θα σας δείξει το δώρο σας. Αχ, λοιπόν, η υπέροχη πράντα, λοιπόν, θα γίνει δική σας. Αν τηλεφωνήσετε στο 9011-405-410 ή αν στείλετε μήνυμα αφού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54-8-8, κάτσε βγάλω το ποτηράκι. 8, το άλλο είναι. Για να κερδίσετε αυτή, κοίτα τα ωραία τα φερμουάρ της που σας έδειξα πριν. Ένα και αυτά εδώ με τις μυστικές κρύπτες. Δύο. Αυτά λοιπόν, πάμε σε διεθνείς και μετά θα μας πεις ποια είναι αυτή η πανέμορφη κυρία. Βεβαίως, η οποία παιδιά μου μας σοκάρει όταν λέει ότι κάποιος σύντροφός της την είχε πάρει με τις κλωτσιές. Κλωτσοπατινάδα. Ναι, όχι αστεία. Μα ένας. Ένας. Είναι σοβαρό. Όχι, γιατί άμα το κάνεις με έναν μετά σου μένει και χού. Διαλέγεις ένα μοντέλο. Όχι. Τώρα που το λες. Οι γυναίκες και οι άντρες νομίζω. Διαλέγουμε ένα τύπο συγκεκριμένο. Λέει από μία περίοδο της ζωής και μετά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ. Έλα λοιπόν. Και χαρά. Αμήν, όλες ευχές. Έχω δώριο τέλειο. Γι' αυτό πρέπει να τηλεφωνήσετε, να στείλετε μήνυμα αφού μου και ονόμα τεπώνυμο στο 54888 ή τηλεφώνημα στο 9011-405-410. Αυτή. Παβάντα. Αυτή. Την πράντα. Την έχω και από εδώ. Αυτή η υπέροχη πράντα, πορτοκαλί και κόκκινο και χρυσά, με χρυσές λεπτομέρειες θα γίνει δική σας με ένα τηλεφώνημα. Τέλεια είναι. Δεν έχω να πω λοιπόν, τίποτα άλλο. Μιλάει από μόνο του το δώρο. Τελεία και πάμε. Έλα, πάμε να μας πει ο Γιάννης. Γιατί είμαστε 1-0, θέλω να σε κάνω 2-0. Λοιπόν. Πρώτα όμως θέλει Λουκάς. Λουκάς. Είναι μια γρηγόρη ο Λουκάς, παρακαλώ. Γιατί αν νομίζετε ότι οι Καρντάσιαν έφυγαν από τη Σαντορίνη για τους δικούς τους λόγους, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Οι Καρντάσιαν έφυγαν από τη Σαντορίνη γιατί στη Σαντορίνη γίνεται εισβολή Κινέζων. Μου το είπα του Ρουντού! Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χώρο. Τώρα, ακούτε τώρα. Οι Κινέζοι έχουν ανακηρύξει ουσιαστικά τη Σαντορίνη σαν το προορισμό γαμήλιο. Ναι. Μαζεύονται ζευγαράκια πολλά. 8, γίνονται 8, 10, 10, όλοι μαζί. Γίνεται μία τελετή σε όλους. Έχουμε ένα αποκλειστικό βίντεο από τον κύριο αρχισυντάκτη μας. Ο ίδιος το έχει τραβήξει απίθανα πλάνα και μόνο στο κινέζικο. Θα δείτε ότι μιλάνε και ελληνικά. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έχουν καλύψει σε κινέζικο κανάλι. Α, αυτό είναι ρεπορτάζ εδώ πέρα. Λοιπόν, και αυτές οι φωτογραφίες του κυρίου του Ρουντού. Καμιά Κινέζα δεν σ' άρεσε, Νικόλα. Και δεν του άρεσε να γεννήσει. Δεν είχε σόι αυτή εκεί από κοντά. Ναι. Λοιπόν, και... τέλος πάντων, ας πούμε την ωραία πληροφορία. Ωραία. Η οποία πληροφορία είναι ότι ο πρώτος γάμος έγινε το 1996, αυτά από ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που έγινε πέρσι. Από το 2000 γίνεται συρροή τουριστών οι οποίοι επιλέγουν τη Σαντορίνη για να συνδυάσουν και τους γαμηλούς όρκους και το μήνα του Μέλτσο, οπότε έχετε πάρα πολύ καλό πακετάκι. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι wedding planners εκεί πέρα μπορούν να σου κάνουν γάμο από 3.000 μέχρι 250 χιλιάρικα. Και μπράβο. Και σύμφωνα με μία έρευνα που έκαναν στην τοπική εφημερίδα της Σαντορίνης, φαίνεται ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι αυτές οι οποίες θα σώσουν πάρα πολύ τον ελληνικό τουρισμό φέτος. Εισβολή Κινέζων. Υπάρχει κάποιος λόγος που οι Κινέζοι
παντρεύονται στη Σαντορίνη. Κοίτα, πέρα από το ότι είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο που βρήκα σαν πληροφορία. Και πέρα από ότι υπάρχει και μια τάξη Κινέζων που αρχίζει οικονομικά και είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι ήταν παλιότερα. Για λέγεις, στην κινέζικη γλώσσα, το Αιγαίο σαν λέξη σημαίνει θάλασσα της αγάπης. Τι λέει! Πάρα πολύ τρυφερό, έτσι. Εμείς το διαδώσαμε. Όχι, αποκλείεται. Ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε την μεγάλη αποκλειστικότητα, παγκόσμια αποκλειστικότητα Νικόλας του Ρουντούς στο πλάνο γάμι Κινέζων στη Σαντορίνη! Εσύ, Λουζί, δέχεσαι την One Way σαν νόμιμη σύζυγό σου για όσο καιρό θα ζήσετε. Νι, Λιουτζίν Σένσο, σύμφω γιατί κέσο One Way 女士作为你永生合法的妻子. 我愿意. Gentlemen. Gentlemen. Bravo. Εσύ, One Way, δέχεσαι το Λιουτζίν σαν νόμιμο σύζυγό σου για όσο καιρό θα ζήσετε. Νι, Wang Wei 女士, 是否愿意接受刘金先生作为你永生合法的丈夫? Το δέχομαι, το λέγανε στα ελληνικά. Και να πούμε μπράβο και στην τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού, γιατί όλο αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία τη χτίζουν σταδιακά και είναι πάρα πολύ έξυπνη. Μπράβο, Σαντορίνη. Συγγνώμη όμω, ποια εννοώ μετράει αυτό ο γάμο. Εγώ αυτό να ρωτιώ. Γιατί δεν είναι ορθόδοξη. Όχι, είναι δημαρχείο αγάπη. Γιατί δημαρχείο είναι, Γιάννη. Δημαρχείο είναι. Δεν είναι κατάλαβα. Δεν το πρόσεξε. Δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη. Δεν είναι που ήταν παιχνίδι, παιδιά. Δεν είναι που παντρεύω την Κινέζη και αν μετράει. Σα έχω παιδιά μου την ωραία την ερώτηση που πραγματικά μα έχει συγκλονίσει όλου εδώ, διότι όταν μια πάρα πολύ 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 όμορφη Ελληνίδα ηθοποιός δηλώνει ότι... Ηθοποιός είναι. Ηθοποιός, ναι. Ότι έχει ερωτευτεί μέχρι θανάτου, έχει φάει κλωτσιές και έχει φάει και κέρατο, ειλικρινά εγώ σοκάρομαι. Μάλιστα. Γιατί πολλές είναι... Με το κέρατο δεν τα έχεις καλά. Εννοείται, Μαρία. Και πολλές που το έχουν φάει το κέρατο, λίγες το παραδέχονται. Πόσο μάλλον το ξύλο. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια. Καλεφυσάμε. Ναι, έτσι λέτε κάθε φορά και τα ξέρω τα χαίρια σας. Ποια γνωστή λοιπόν ηθοποιός δήλωσε: έχω ερωτευτεί μέχρι θανάτου. Έχω φάει κλωτσιές. Έχω φάει κέρατο. Έλα, κατσικόκι μου, σε βαρέα κανονικά, επειδή είσαι εδώ και σε βαρέα, θα πρέπει να πέφτεις με τη μία. Έλα, πες. Παιδιά, με κοροϊδεύει πάρα πολύ άσχημα. Για το μαραθώνιο. Γιατί εσύ δεν έφαγες. Ναι, αλλά δεν το κουβαλά ολόκληρο απάνω. Να έρθει η φιλοζωική. Έλα, έλα, Μαρία μου, άλφα για σένα. Η Μιμή Ντενίς είναι αυτή η πολύ γνωστή όμορφη Ελληνίδα ηθοποιός. Β, η Ζωή Λάσκαρη ή Γ, η Μάρθα Καραγιάννη. Α, όλες. Βεβαίως. Και οι τρεις με πολύ. Ντενίς αποκλείεται. Γιατί. Ποιος ο πολύ ίσως να την πλάκωνε. Όχι, παιδιά, έχει παντρευτεί το Φέρτ. Έχει παντρευτεί. Φέρτ, τι ήταν όλοι, έχει να. Δεν ξέρω, παιδιά, λέω τώρα. Λέω, λέω. Ωραίο κουβέντα είπα. Ό,τι θυμάσαι. Ωραία φωνή. Για πες μας, τι άλλο άρεσε στο Φέρτ. Θα σου πω την απάντηση. Όχι. Όχι, έλα, έλα. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Γιατί είναι η Μάρθα Καραγιάννη ή η Ζωή Λάσκαρη. Και κάτι διάβασα ότι κάνει μια βιογραφία βιβλίου για τη ζωή της Ζωή Λάσκαρη. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι το Β. Β. Ναι! Το ότι είχε και την πληροφορία του βιβλίου. Έλα, Μαρία. Έλα, καλέ. Μαρία μου, Μαρία μου, πώς φαίνεται ο άνθρωπος που διαβάζει. Πραγματικά, βγάζω καπέλο. Εγώ ανάμεσα στα κοκορέτσια έριχνα και ένα διάβασμα. Και προφανώς. Θα έπεσε στα χέρια σου τη συνέντευξη που έδωσε η Ζωή Λάσκαρη στη Real Life. Α, δεν έχει σημασία. Διότι πραγματικά, παιδιά μου, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει το βιβλίο την αυτοβιογραφία της, όπου λέει πράγματα και θέματα. Γιατί εντάξει, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες ηθοποιούς να βγάζουν στη φόρα προσωπικά τους πράγματα. Αλλά τέτοιες σκληρές κουβέντες νομίζω ότι. Τον ονοματίζει. Δεν λέω τίποτα, δεν λέω. Δεν είναι η πρώτη που αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή της. Ίσως όμως είναι η μόνη που αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τους έρωτες που τη σημάδεψαν. Ο λόγος για τη Ζωή Λάσκαρη, που μιλώντας στη Real Life, προανήγγειλε την έκδοση της αυτοβιογραφίας της. Σε αυτήν η ζωή μιλάει για τους άντρες της ζωής της, ξεκινώντας από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου ο Τόλης και χαίρομαι όταν ακούω ότι πάει καλά στη ζωή του. Ήταν μια πολύ έντονη σχέση, ομολογεί και προσθέτει.
Εγώ είχα το ελάττωμα να ερωτεύομαι. Έτσι τα νιάτα μου δεν έβλεπα ποτέ τι συνέβαινε γύρω μου. Αν κάποιοι ήταν ερωτευμένοι μαζί μου, αλλά μόνο ό,τι συνέβαινε στο σπίτι μου. Και στο σπίτι μου δεν έπεφτε ξερός ο άνδρας που είχα δίπλα μου, αλλά έπεφτα εγώ ξερή. Ένιωσα έντονους έρωτες και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σοκάρει όταν αποκαλύπτει ότι είναι από τις γυναίκες που έχουν πέσει στα πατώματα για έναν άντρα και ότι μάλιστα ένας από αυτούς την πήρε με τις κλωτσιές. Πριν από τον Αλέξανδρο, οι περισσότεροι άντρες με αντιμετώπιζαν σαν τη Ρίτα Χέγουορθ. Κοιμόντουσαν με τη λάσκαρη και ξυπνούσαν με τη ζωή. Έχω ερωτευτεί μέχρι θανάτου. Έχω πέσει στα πατώματα. Έχω φάει κλωτσιές. Έχω φάει κέρατο. Γιατί ερωτεύονταν τη λάσκαρη και όχι τη ζωή. Ξυπνούσαν και έλεγαν: τι στάρα είναι αυτή να μαγειρεύει, να πλένει και να φροντίζει το σπίτι. Γιατί ήθελαν να με βλέπουν όπως με είχαν στο μυαλό τους. Ενώ εγώ ήθελα να με βλέπουν όπως πραγματικά είμαι. Ενδιαφέρον το βιβλίο. Ναι, μα να σου λέει, παιδί μου, ότι πριν από τον Αλέξανδρο Λικουρέζο, όλοι οι προηγούμενοι, ρε παιδί μου, και καλά σύντροφοι, κάτι όχι μόνο τη ζηλεύανε, παθολογικά. Δηλαδή ήταν πολύ βίαιη απέναντί τη. Τώρα για ποιον λέει συγκεκριμένα δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν είπε και τέτα. Είπε και αυτά και βίαιη και τέτα. Ναι, άμα σου λέει ότι είσαι πολύ την σχέση και ότι έχω φάει κλωτσιά, τι άλλο να σου πει. Εντάξει, μπορεί να λέει έχω φάει κλωτσιέ. Όχι ότι με ποδοπατού. Παιδιά, δεν νομίζω. Πώ λέμε το κλωτσοσκού φιβούγιου κλάκι σε εκείνη την ταινία δεν την είχε να την κλωτσοσκού. Τραγουδάγια να τραγουδί στην αυλή. Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι δεν εννοεί το κλωτσοσκού φιβούγιου. Πάμε. Επίθεση. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, σας έχουν κάνει ποτέ κάποιος θαυμαστή σας κάποια επίθεση λίγο, ίσως κάποια κίνηση λίγο παραπάνω, να σου πετάξει κάτι, να έρθει με φόρα πάνω σας. Εμένα μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ, ήταν μια κυρία, παιδιά, που σε ήταν ήθελε. Λίγο παράξενη, ναι, με το μάτι. Α. Και προσπαθούσα να την αποφύγω, έμπαινα σε διαδρόμους άλλους, και σε κυνήγαγε στα γάλατα. Ναι, και ήρθε ο κόσμος, ήρθαν άνθρωποι του σούπερ μάρκετ, χωρίς κατάλαβα. Α, έγινε σαματάς. Α, δηλαδή μπορεί να ήθελε να σου πετάξει. Όχι να μου πετάξει, ήταν θαυμάστρια να μου πετάξει. Γιατί δεν με βοηθάς, γιατί θέλω να πάω σε επιθέσεις, Μαρία. Κάνουν διάφορες εκδηλωτές στάρ, δηλαδή ας πούμε σε κάποιον πολύ ωραίο στάρ πήγε αυτή στο γυμναστήριο και του λέει θα με παντρευτείς, δεν απάντησε. Α, ξέρω ποιον. Και του πέταξε τα παράκια. Όχι καλέ, του πέταξε τρίχες από κάποιο ιδιαίτερο σημείο της. Α, ξερίζωσε. Έτσι είπε, νο! Άγγελο Μαρία, νο, 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 Βραζίλια, νο! Τη είχε ήδη σε μια ξυριστική μηχανή μέσα. Α, καλά, τρελή. Λοιπόν, σε κάποιους πετάξανε παπούτσια επί σκηνής, σε άλλους καραμέλες, σε άλλους αλεύρι, σε άλλους χρυσόσκον. Γενικά έχουμε όλες επιθέσεις. Πάμε να τις δούμε, θα ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Παρόλο που εντάξει, δεν είναι ακριβώς για γέλια, είναι για τη διάμεσο. Δεν έχετε ιδέα τι περνάνε οι άμυροι celebrities. Λίγο καιρό πριν, ο Hugh Jackman έκανε ανέμελο στη γυμναστικούλα του για να χτίσει την κορμάρα του, όταν μπούκαρε αλαφιασμένη η Kathleen Thurston και τον ρώτησε: τι θα γίνει τελικά, θα με παντρευτείς? Και όταν εκείνος δεν απάντησε, το έριξε στα μούτρα ξυριστική μηχανή, γεμάτη με τρίχες από την ευαίσθητη περιοχή της. Ο Hugh δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία συνέλαβε την Kathleen, κατηγορήθηκε για παρενόχληση τετάρτου βαθμού, αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που τον ακολουθούσε, και δήλωσε με το μάτι γυαλισμένο: θα κάνω τα πάντα για να γίνω η δεύτερη γυναίκα του. Και ο Hugh δεν ήταν φυσικά ο πρώτος. Πολλοί έχουν δει περίεργες ταυτότητες αντικείμενα να εξφενδονίζονται. Αλυσμόνητο έχει μείνει το Έσταντανέ του 2005 με τον Tom Cruise να πέφτει θύμα φαρσέρ και να μπουγελώνεται στο κόκκινο χαλί της ίδιας του της πρεμιέρας. Ο Tom τα έπαιξε καλώς. Αλλά το βλέπεις το μάτι του που έχει γυρίσει. Η Kim Kardashian ντύθηκε, στολίστηκε και πήγε στο LA να λανσάρει το αδιάφορο αρώμα της. Και εκεί που μιλούσε χαμογελαστή στους δημοσιογράφους που για κάποιον ανεξήγητο ακόμα λόγο ενδιαφέρονται για αυτήν, μια βόμβα από αλεύρι έπεσε στο κεφάλι της, τραυματίζοντας θανάσιμα το μαλλί, τα ρούχα και το μακιγιάζ της, και προκαλώντας κάλους στα χέρια του κυριούλη που ώρες καθάριζε το χαλί. Η Κίμη γλυκιά δεν έκανε μήνυση στην ακτιβίστρια που με το αλεύρι ήθελε να την προγγίξει που φοράει γούνες. Σε μια από τις πολλές επισκέψεις της στο δικαστήριο, η Λίντσεϊ Λόχαν έπεσε θύμα μιας πολύ ύπουλης επίθεσης. Κάποιο διεστραμμένο μυαλό της έριξε μια ολόκληρη σακούλα με χρυσόσκονη. Η Λίντσεϊ καθόλου δεν πτωήθηκε, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και στο γιγαντόσωμο σωματοφυλακά της. Ο ατίθασος Adam Lambert, superstar του American Idol, βγήκε στη σκηνή και το κοινό ούρλιαζε και αληχτούσε. Πάνω στο ξεσάλωμα του ενθουσιασμού, κάποια από το κοινό του έριξε αυτό που της κρατάει συντροφιά όταν είναι μόνη της στο σαλόνι της.
Ο αχάριστος ο Άνταμ όμως δεν εκτίμησε και πάνω στη μαγιά της δροκιάς του έριξε μια κλωτσιά και από εδώ πάει κι άλλη. Στη Γλασκόβη της Σκωτίας εμφανίζονταν οι One Direction, όταν ο Harry Styles έκπληκτος είδε ένα αριστερό παπούτσι να εκτοξεύεται στη σκηνή. Και ενώ το κοιτούσε αποσβολωμένος, προσγειώθηκε και το δεξί, κάπου που τον πόνεσε. Οι μπιλιμπερίτσες είναι πορωμένες, είναι φωνακλούδες, σοριάζονται από την έκσταση και έχουν και το πιο καλό σημάδι. Στο Δόξα Πατρί πέτυχε φανατική του Αμούστακου το είδωλό της με τις αγαπημένες του καραμέλες σε συσκευασία γίγας, τυλιγμένες σε τίσερ. Αλλά δεν τον γλύκανε. But... Ow! That didn't feel good. I don't know why she just threw that at me. Εντελώς τι αντιδράει. Αλλά τώρα γιατί μου το έκανες αυτό. Μαρία χρονιά. Γιατί, εντάξει. Γλυκούλης ήταν. Ωραία, κρίμα δηλαδή. Δεν είναι πάρει στο Facebook. Σχεδόν κακοποίηση ανηλίκου. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα που λέτε έγινε το φινάλε του RuPaul Drag Race. Του reality που κάνει ο αγαπημένος μας RuPaul. Ναι, αυτή τη σεζόν έβγαλε τη βασίλισσά του πάλι. Νομίζω είναι η πέμπτη σεζόν. Λοιπόν, κάποιες από τις προηγούμενες βασίλισσες που είχε ανακηρύξει ο RuPaul νευρίασαν πάρα πολύ και αποφάσισαν να του κάνουν νύλα και να πάρουν τα φώτα της προβολής από πάνω του, βγάζοντας ένα βιντεάκι όπου μνημονεύουν τη σιλικόνη, που είναι πολύ κακό πράγμα, δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε πολύ, γιατί μπορεί να καταλήξετε να γίνετε όπως αυτές οι τρεις, οι οποίες δεν είναι ό,τι πιο ωραίο. Είναι η Detox, η Willam και η Vicky Vox, οι οποίες αυτό το κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν πάρει. Αυτή η αριστερή είναι. Ναι, ναι, okay, βλέπετε. Έχουν πάρει τη μελωδία του hit της Robin, Dancing on My Own, και λένε για τις αγαπημένες τους ενέσεις, τις σιλικόνες. Πάντως, και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν. Και οι τρεις, εκτός από οι άλλες δύο. Δεν θα ήταν ωραίες και χωρίς αυτά. Είναι γυναίκες, Λουκά. Είναι drugs. Όχι, είναι άνδρες. Ναι, είναι άνδρες. Drag queens. Είναι άνδρες και κάνουν ένα show στο οποίο βγάζουν την καλύτερη μεταμφίεση. Τέλος πάντων, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που βγάζει αυτό το γκρουπάκι και είναι η αλήθεια ότι έχει αναστατώσει αρκετά το ίντερνετ για την μάλλον διφορούμενη και άσχημη αισθητική του. Δεν είναι πάρα πολύ λίγο, άμα το πεις ολόκληρο. Αλλά εμείς έπρεπε να σας το δείξουμε. Φυσικά. Βέβαια. Θέλω να σας πάω να σας ξαναδείξω αυτή την τσάντα την υπέροχη που σήμερα θα κερδίσει μία από εσάς αν τηλεφωνήσει στο 911-405-410 ή αν στείλει μήνυμα που μου κενώ ονοματεπώνυμο στο 54888. Μάλιστα. Πορτοκαλί και κόκκινο χρυσά τελειώματα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πράντα! Μετά θα μου πεις ποια είναι αυτή που περπατάει και αναστατώνει και τη θέλουν και τα ζώα. Η ανάφθρα των ζώων. Μάλιστα, όχι μόνο των ζώων και των ανθρώπων. Και των ανθρώπων. Και μετά θα βγάλουμε ακόμη περισσότερη χολή μετά το Πάσχα, γιατί θα δούμε όλες τις κακοντυμένες Μαρία Μπακοδήμου που τη σχολίασε στη μία. Τι μία από μπατε... τον καλά του ΜΕ, το οποίο ήταν τραγικό. Η Μπιγιονσέ, δηλαδή. Ξέρετε ότι πόσο τη συμπαθώ. Εσύ, ναι. Ναι, μα αυτό εννοώ. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δούμε γιατί ανέβασε στο Twitter του ο Robin Williams μία φωτογραφία του όταν έκανε την Dub Fire και λέει «Εγώ το φόρεσα καλύτερα», εννοώντας για την Kim Kardashian. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ ωραίος. Και βέβαια, επειδή ξεκίνησαν οι πρόβες της Eurovision, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα γραφεία, στην κοιμάτωση. Έλα, ναι, θέλω, ναι. Και σε τι θέση μας δείχνουν εμάς επιτέλους. Από χτες, παιδί μου, έχω υλικό που καινούριο, φρέσκο, που παρθαράει. Ωραία, θα διαφημίσεις και μόνο ο ύμνος. Non, pas de drapeau, on fera des Κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ. Την προσοχή σας θέλω. Λοιπόν, την προσοχή σας θέλω, διότι το κοριτσάκι πριν από όλα, πριν ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θα δείξει αυτή την υπέροχη πράντα. Είναι τόσο ωραία, τόσο φίνα, θα την έχετε μια ζωή. Hello. Και μόνο με ένα τηλεφώνημα ή μόνο με ένα μήνυμα μπορείτε να την κάνετε δική σας. 911-405-410 ή μήνυμα που μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888. Μπράβο, Μαράκι, μπράβο. Τα πες πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, παιδιά μου, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον ύμνο της Eurovision, γιατί εδώ και δύο μέρες στο Μάλμε, βεβαίως να σηκωθείς Μαρία μου, γιατί εδώ και δύο μέρες έχουν ξεκινήσει οι πρόβες. Ήδη οι χώρες του πρώτου ημιτελικού έχουν κάνει την πρόβα τους και έχουμε δει μερικά δείγματα. Εμείς είμαστε στο ημιτελικό, δεύτερο. Εμείς αύριο έχουμε τη δική μας την πρόβα. Εμείς είμαστε στο δεύτερο ημιτελικό. Στο δεύτερο ημιτελικό που θα δούμε την Πέμπτη εμείς εδώ. Δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε τον ημιτελικό το δεύτερο. Δεν μπορώ να τα κρατήσω. Δεν πειράζει. Αυτό που Μαρία μου πρέπει να κρατήσεις είναι τι δείχνουν τα γραφεία στοιχημάτων, παιδιά μου, γιατί με το που ξεκινήσαν οι πρόβες, τα προγνωστικά λίγο άλλαξαν. Έχω ετοιμάσει μια κάρτα να τη δούμε λίγο μαζί. Θα σας πω. Βλέπουμε λοιπόν την κάρτα όπου η Ελλάδα, παιδιά μου, με απόδοση 1 προς 51, δυστυχώς, είναι στη 15η θέση. Πολύ χαμηλή θέση για πολύ τα δεδομένα μας. Αυτοί που θα ψηφίσουν, θα στοιχηματίσουν την Ελλάδα. Γιατί, θα πάει ψηλότερα. Δεν έχει κάνει πρόβα ακόμα γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό. Πάντως, παιδιά μου, πρέπει να σας πω ότι πέρυσι, ας πούμε, η Ελευθερία ήταν 12η. Θα δούμε. 12η. Λοιπόν, μετά θέλετε την να πρόβα. Ρίξουμε μια ματιά. Μετά την πρόβα. Μετά την πρόβα. Όχι, να τα λέμε αυτά. Και πάλι 12η. Και πάλι 12η. Έλα, έλα. Λέω να ρίξουμε μια ματιά, παιδιά μου, στα 5 φαβορί. Αυτά δηλαδή που δεν θα κάνουμε. Θα ψηφίσουμε γι' αυτό μέσα στην κάρτα. Α, τέλεια. Τώρα είναι τα προγνωστικά. Μπορώ να βάλω δύο φορές τον ήχο. Όχι, ρε εσύ. Μα δεν θα έχω ακούσει όταν δω το πρώτο. Το τελευταίο μπορεί να μ' αρέσει το πρώτο και να του βάλω 10 και μετά να δω το τελευταίο και να θέλω επίσης 10. Να το κάνεις σε διάθεση. Ό,τι θέλω θα κάνω. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι, παιδιά μου, της Δανίας. Η τραγουδίστρια λέγεται Emily De Forest ή αλλιώς Emily των Δασών. Και πηγαίνει λοιπόν στο Μάλμε της Σουηδίας. Η δάσος, De Forest. De Forest είναι του δάσους. Α, De Forest. De Forest. Η Emily του δάσους. Η οποία, παιδιά μου, στέλνει στην Σουηδία φέτος το Only 3 Drops. Ένα έχω να σας πω. Εδώ και δύο μήνες την ψηφίζουν φανατικά. Σου λέει η απόδοση της αυτή τη στιγμή είναι 1 προς 2 25. Είναι αυτή που λέει ότι θα κάτσει στους Έλληνες. Τι θα κάτσει. Λες και με σοκάρεις. Όταν λες θα κάτσει, τι εννοείς. Δεν έχω ενημερωθεί. Θα στρογγυλοκάτσει. Να δούμε το τραγούδι. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get? Να ακούσαμε λοιπόν το μεγάλο φαβορί και για να δούμε αν συμφωνεί με τα γραφεία στοιχημάτων η Ιωάννα Κομμάτα. Μισό. Τι? Όχι μισό, σε έχω έτοιμη. Τι κάνεις τόση ώρα, άκουγες. Έλα. Έξι. Ναι. Ο Θεός να... Έλα φώτη μου, εσύ. Τέσσερα. Στο φαβορί. Τέσσερα. Στο φαβορί είναι. Δεν μπορώ πια όλο μία φλογέρα και ένα βιολί. Τίγκι. Και δεν είναι κανείς από το τυράκι μέσα. Τέσσερα, παιδιά. Η Χρήσπα έχει πει καλύτερα. Τέσσερα και πολλά της λέει. Μπράβο, αλλά έχει νόστιμο μουτράκι και γι' αυτό τη συμπάθησα. Φαντάσου, για πες Λουκά Καρνί. Εγώ θα συμφωνήσω με τα γραφεία στη γυμνάτα. Μπράβο! Είναι το μέλλον. Δεν σε περίμενα. Είσαι φάσον. Για την Ουκρανία λοιπόν θα τραγουδήσει η Ζλάτα Ογκζέμβιτς, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ξέρω τι μάνα μου πηγαίνει. Ογκζέμβιτς. Πηγαίνει η παιδιά μου στη Σουηδία με το τραγούδι Gravity. Για να ακούσουμε. Gravity. Ναι, Gravity. Nothing comes from love, but love. Why is it growing stronger? Ιωάννα Κομμάτα, είσαι έτοιμη να ψηφίσεις. Βεβαίως.
7 βλέπω. Ωραία, ανεβαίνουμε και μ' αρέσει. Λοιπόν, ό,τι Σεργουλόπουλε. Εγώ θα βάλω 7. Και εγώ 7. Μπράβο! Γιατί ήταν ένα χαρούμενο τραγούδι και ειδικά τα κολύμπρι ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα κολύμπρι ακούω. Βεβαίως. Τα κολύμπρι δεν είναι ψάρια. Είναι πουλιά. Είναι ψάρια τι πετούσαν εκεί. Να καλέ κάτι πουλιά. Α, ναι, κολύμπρι. Μαρία Πακοδημού. Δεν ξέρω πού βρίσκεται τον ενθουσιασμό μου. Φάνηκε τόσο πασέ, τόσο κουρασμένη. Εγώ δεν με βλέπει. Καλά είμαι. Σου είπα σε παρήτα πολύ πασέ, πολύ το έχω δει. Εντάξει, έχει και τρία πουλιά και δύο ψάρια να γυρνάνε. Το πρώτο το χάλια. Του Λουκά Καρνή απορεί με το κριτήριο που έλα ρε Λουκά, όχι. Sorry κιόλας, αλλά είναι παλιακό και βαρετό και ψηφιακό. Από πού είναι? Από την Ουκρανία. Παλιακό που είναι ψηφιακό. Να, το καλοκαίρι ναι, είναι το ψηφιακό. Ναι, το ψηφιακό που κάναμε. Καλέ, τώρα κάνετε κόμμα και λέτε βλακίες. Όχι, εμείς γιατί κάναμε κόμμα. Έλα, φάγατε νιώπη. Το 3. Παναγία μου, Χριστέ. Δεν υπάρχει χάλια. Είναι σαν από τα 90's να βγει. Μήπως το αρνί που έχεις στο κατσίκι που έχεις εδώ, δεν σε αφήνει να ακούσεις καλά. Ναι, κάνει μέσα. Λοιπόν, πάμε Νορβηγία. Πάμε ναι, αν το φαβορεί και δεν είναι ο δικό μα, όμω τα καλή. Έλα, πε και σήμερα, γιατί δεν έχουν γούστο παιδί μου Ευρωπαίοι. Δεν έχει κάνει πρόβα. Λοιπόν, παιδιά μου, η Νορβηγία πρέπει να σα πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε απόδοση 1-8, είναι στην τρίτη θέση στα γραφεία στοιχημάτων και στέλνει, Μαρία μου, θα σε αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τη Μάργαρετ Μπέργκερ. Η οποία τι τραγούδι λε να λέει. Άκου, άκου, το τραγούδι τη λέει. Ακούστε, ακούστε, όχι, όχι. I feed you my love. Κοινώ σου ταζω την αγάπη μου. Τον ερωτά. Η Μπέργκερ το λέει αυτό. Τι θα έλεγε Μαρία μου, για δύο τα θα έλεγε. Για να μ' αρέσει αυτή. Για πάμε. Σας θυμίζει λίγο Γερμανία και Satellite, είναι η εντύπωσή μου. Όχι, δεν μου θυμίζει τίποτα. Ιωάννα Κομματάς, ακούω. 10, μου άρεσε πολύ. 10! Γνωστό έπαθες. Έχω πάθει κάτι. Λοιπόν, επίσης 10 βάζω, δεν μου άρεσε πολύ. Βέβαια, έχεις τριμωχτήσει αυτό το φόρεμα. Ναι, ναι, τώρα λοιπόν. Ελπίζω να το βγάλει. Για πες, Μαρία. Εγώ, παιδιά, 5, δεν μου λέει κάτι αυτό το τραγούδι. Τίποτα να πω, δεν σου λέει, τίποτα. Ρε, παιδιά, αυτό το τραγούδι δεν θα το έβαζα να το ξανακούσω. Δεν θα μου δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα. Καλά, καλά στην κύριο δεν το ξανακούσω. Σε όλα τα κουρίμπα και μετά. Εγώ θα βάλω 6, γιατί έχει ένα μπιτάκι και okay, ναι. Θυμάμαι τα μπιτάκια τη ζωή μα. Ναι, το σπανιώδη εσύ. Εγώ θα βάλω 4, καταρχά το styling είναι τραγικό. Δεν μπορεί να κουνηθεί, βήμα δεν μπορεί να κάνει. Θα βάλει άλλα. Εκεί γιατί βγήκε με αυτά, με τον πιτάκι, κοίτα τι, είναι εγκλωβισμένη μέσα αυτό. Το ξέρω, και θα βάλει άλλα. Και κοιλιά. Και δεν ήταν καιρό το κοιλιά. Έχει κοιλιά, όχι, είσαι. Όχι, δεν δείχνει το φόρεμα, δες Μαρία. Με όρεξη έχουν έρθει. Λοιπόν, όχι, λοιπόν. Όχι, κοίτα το φώτι. Έλα, εγώ δεν το έβαλα αυτό. Αυτό πρέπει να βάλει. Λοιπόν, προχωρώ παρακάτω. Κάτω ένα πατρόν περιμένει. Προχωρώ παρακάτω και πηγαίνω στη Ρωσία που θυμάστε βεβαίως ότι πέρυσι είχε στείλει τις γιαγιάδες και έσκυσα γιατί βγήκε δεύτερη. Yeah. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα γραφεία στοιχημάτων έρχεται τέταρτη και στέλνω στο διαγωνισμό την Ντίνα Γκαρίποβα. Δεν ξέρω αν θα γκαρίζει, αλλά Γκαρίποβα λέγεται. Και το τραγούδι What If. Για να δούμε. Πράγματα κλασική παλάντα για τη Ρωσία. Σε ακούω, Ιωάννα, ακόμα 12. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ακούς κάτι άλλο. Θέλει να πάει στη Ρωσία να το ακολουθήσει και του γλύφει από τώρα. Για πες ότι. Εγώ, παιδιά μου, το ένα θα βάλω. Ναι, ναι, στον πάτο το έχω. Δεν το περίμενα αυτό που σένα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι και τώρα που του έβαζε κάτω και κάναν όλοι έτσι. Για τη φιλοτιμία τη κοπέλα και τη φωνούλα τη θα βάλω ένα πέφτω. Έχει ωραία φωνή, αλλά μου είναι πολύ αδιάφορη η παλάντα. Μια μπαλάντα δεν σε αρέσει σαν τίποτα, όλες τις δηλαδή. Άλλες. Φέτος. Εσύ τι θα να σου πω κάτι μετά. Όχι, οκ. Λούκα. Δύο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Κρίμα στον Πούτιν. Κρίμα στον Πούτιν. 4. Πολύ βαρετό, αλλά έχει καλή φωνή αυτή. Δηλαδή, ίσως με ένα σοου πάνω στη σκηνή μπορεί να το σώσει κάπως. Σοου, τι σοου να κάνει. Τι σοου καλή να κάνει. Από πίσω, όχι αυτή καλέ. Κατάρα. Από πίσω, έχει καλή. Να περπατήσει πάνω στα νερά. Να πω μπράβο. Ακουηδιά τη. Λοιπόν,
Νομίζω, παιδιά, πρέπει να δούμε και έναν άντρα επιτέλους σε διαγωνισμό. Λοιπόν, η Ιταλία, λοιπόν, στέλνει, παιδιά μου, τον 25χρονο Μάρκο Μενιόνι, ο οποίος ήταν νικητής του X Factor. Μενιόνι. Μενιόνι, όχι. Μενιόνι. Μενιόνι, με αισθάνεται. Ο οποίος, παιδιά μου, ήταν νικητής στο X Factor της Ιταλίας το 2009. Το τραγούδι του λέγεται L'Essenziale, δεν ξέρω ιταλικά, άρα δεν μπορώ να σε μεταφράσω. Αλλά στα προγνωστικά, η Ιταλία επιτέλους έρχεται στην πέμπτη θέση με απόδοση 1:21. Για να δούμε. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero vuote stupide. Αυτός, παιδιά μου, έμοιαζε λίγο στον Dylan από τον Beverly Hills, μου φαίνεται. Όχι, καμία σχέση. Σε αυτό το πλάνο μόνο. Ιωάννα Κομματάς, ακούω. 8. Α, γλυκανάλατο. Ανάποδα το έχεις. Σε αρέσουν όμως τα γλυκανάλατα, δεν έχει σημασία. Είναι τα πιο ερωτικά που μου αρέσουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ενώ είναι ένα από αυτά τα ραματσοτέικα και δεν έχει φτάσει ένα 5. 5. Μαρία, φαντάζομαι να κάνεις τη διαφορά τώρα. Βάλει λεφτά γιατί μου αρέσουν τα ιταλικά. Ό,τι και να πει. Παιδιά, θα σας πω το εξής. Με το που είδα αυτό το πλάνο, είπε Μορταντέλα. Αυτό βάζει. Ναι, μολόγατο. Τη Ρώμη και. Όποτε. Ναι, Μορταντέλα. Εσύ και η Μαργαρίτα Μπέργκερ. Για πες εσύ, Λούκα. Τεσσαράκι, εντάξει, όχι. Εντάξει, έλεο. Είσαι σαφή. Δημοσιογράφη, βάλε κανένα καλό βαθμό. Εγώ θα βάλω 10 γιατί δεν έχει τίποτα από το Kiss τη Eurovision. Είναι πιο ωραίο. Δεν μπορεί να σταθεί και οπουδήποτε αλλού. Αυτό. Ναι. Και τρώγοντα μια μορταδέλα. Δεν το δούμε, ρε παιδιά. Τρώ μια μορταδέλα, πίνει ένα κρασάκι. Ένα κρασάκι. Αυτό είναι από αυτού που κάθεται σε όλε τι πιάτσε πιάτσα να βώνει. Και τέτοια τρώει, πίνει. Μορταδέλα του δίνει. Μορταδέλα του δίνει. Λοιπόν, τα δικά μα προγνωστικά λέτε να έχουν συμπέσει με τα γραφεία στοιχημάτων. Γιατί κάναμε λίγο έτσι μια. Για να δούμε τι ψηφίσαμε. Λοιπόν. 34 Δανία, 21. Βγάλαμε την Νορβηγία. Νορβηγία 35 πρώτη, Ρωσία 24, Ιταλία 34. Δηλαδή κρατήστε πρώτη Νορβηγία, δεύτερη η Δανία με την Ιταλία και τρίτη είναι η Ρωσία και τέταρτη η Ουκρανία. Ωραία, κρατήστε τα για να ξέρουμε. Μάλιστα. Να δούμε αν θα επιληθευτούν, Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα, πάμε σε πάμε να δούμε αυτές τις απίθανες εμφανίσεις. Μπορούμε... Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τον Καλά που κάνει το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Είναι μια εξαιρετική έκθεση. Όποιος είναι τυχερός και πάει η Νέα Υόρκη μέχρι 11 Αυγούστου είναι αυτή η έκθεση, η οποία αφορά το πανκ. Και πώς το πανκ είναι επίκαιρο τώρα, πόσο έχει επηρεάσει την κουλτούρα του σήμερα. Πήγε και η Μαντόνα. Ναι, πήγε και η Μαντόνα. Πήγαν όλες. Γιατί είδα στο Twitter ανέβαζε η Μαντόνα. Όλες, όλες. Θα τις δούμε, θα σχολιάσουμε τις εμφανίσεις. Θα μένει έτσι να τις βλέπουμε. Μπράβο. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω ποια είναι αυτή, γιατί δεν θυμάμαι ποια είναι. Ποια είναι, τη βλέπετε εσείς. Ποια είναι, ρε παιδιά, είναι ένα λεπτό, παιδιά, να ανοίξω τη σελίδα. Ωραία, ας πούμε ότι είναι η Nicole Kidman, δεν έχει σημασία. Όχι, δεν είναι η Nicole Kidman, αλλά περίμενε ένα λεπτό. Και να σας πούμε για το σύνολο. Γιατί το θέμα. Σχολιάστε λίγο το σύνολο, να σου πω ποια είναι. Δεν ταιριάζει αυτό. Α, όχι, να πούμε ποια είναι. Είναι η Jolie Richardson, η κόρη τη Vanessa Redgrave, η οποία φοράει μια αρκετά ενδιαφέρουσα στο Λονδίνο σχεδιάστρια. Είναι η Ροξάντα Ιλίν Τσίτ. Ελπίζω να την προφέρω. Έχει ενδιαφέρον και το κίτρινο και το πάνω που είναι λιτό και ωραίο και αυτό που κάνει σαν τουαλέτα. Με τα μοντέρνα. Σαν κρινολίνο. Ναι, ισχύει. Πίσω πρέπει να είναι flat από ό,τι φαντάζομαι. Να πέφτει, να κάνει έτσι. Ναι, δεν θα κάνω πίσω. Ναι, flat, όπως είναι πίσω. Εγώ αν ήμουν και τη σχεδίαζα, θα βάζα λίγο. Εντάξει, δεν γίνεται. Σε αυτό το φόρεμα. Πάντως δεν είναι και άσχημο. Δηλαδή, είναι περίεργο, αλλά δεν είναι άσχημο. Όχι, απλά σχολιάστηκε ότι δεν ήταν καλό το make-up και ήταν πάρα πολύ βαρετά τα αξεσουάρ της. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αφορά το πανκ. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι τραγικά γίνονται πιο μετά. Δηλαδή, λοιπόν, καλά, εδώ εγώ δίνω τα ρέστα μου, βγάλτε και το από κάτω, διότι την είδα και δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Αυτό να ξέρετε ότι είναι ζιβανσί. Μάλιστα. Που ντρέπομαι. Είναι λίγο βαρύς και ασήκωτος. Τι βαρύς ρε εσύ, που είναι μια κάλτσα που την έχει κόψει παλιό καλσόν, που το βάζει μέχρι πάνω τύπου γάντι. Να σας πω κάτι, αυτό, το παραγγείλαν αυτό. Το παραγγείλαν αυτό. Σαφώς, ναι. Και το τραγικό δεν έχω δει χειρότερο πράγμα. Εγώ είδα και το live, αυτό είχε γύρω στις 4-4.30 τα ξημερώματα και ήθελα να δω ποιοι μιλήσανε στο red carpet. Η Beyoncé πήγε τελευταία, δεν μίλησε σε κανέναν.
ήταν τύπου ρίχνω την αυλαία με την κουρτίνα που έχω φορέσει. Έτσι. Με κουρτίνα οπότε... ρόκο μπαρόκο και τη ζώνη. Τραγική, Ζήνα. Τραγική, τραγική. Ζήνα, ναι, ναι. Βλέπεις και υποχωρείς. Δεν μπορώ να σου φέρω αντίρρηση. Είναι, είναι τραγική. Η ζώνη, από τις χειρότερες αμανίσεις. Ήταν punk touch και καλά. Καλά, είναι όλο άσχημα. Πάμε να δούμε και κανένα άλλο ατύχημα. Γιατί έγιναν πολλά. Λοιπόν, εδώ είναι Βαλεντίνο. Είναι vintage Βαλεντίνο. Είναι παλιό Βαλεντίνο, είναι νομίζω κομμάτι του 1983 ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι κακό τώρα, είναι σιθρού ωραίο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά το μαλλί θυμίζει ύποπα την Μπρίτνη Νίλσεν του... Θα κάνει, αλλά το μαλλί κάνει πανκ. Εντάξει, δεν άρεσε. Εμένα για ρόλο ή όχι. Όχι, όχι. Εμένα απλώς είναι πάρα πολύ αδύνατη. Εγώ αυτό θα παρατηρούσα, δηλαδή, ότι δεν έχει... Εμένα και το φόρμα μου αρέσει και το μαλάκι. Καλό είναι. Αλλά είναι πολύ αδύνατη, λέει το παιδί που είχε ένα κατσίκι στην κοινά. Δεν έρχεται εδώ να την τέσει. Ναι, δεν ήρθε. Έλα, κοπελιά, να σου δώσει λίγο από την εφράμια. Παρ' όλα αυτά είχε εφράδια και ήξερε που είχε πάει, το οποίο δεν συνέβαινε. Οι περισσότεροι του δίναν το μικρόφωνο και ήταν χαμένα. Πάμε στον επόμενο. Με τον Βαλεντίνο είναι δίπλα. Ναι. Η Κέιτι Πέρι, η Ντόλτσε Καμπάνα. Είναι θεά να σας πω γιατί. Γιατί σε αυτό, περίμενα, σε αυτό το ρούχο φαίνεται το χιούμορ. Ναι. Δεν ταιριάζει με πάνω και είναι λίγο απόκριση, Μαρία. Εμένα ναι. Με σόκαρε όταν τη ρώτησαν τι φοράει και είπε ότι φοράω μια βασίλισσα γοτθική. Ναι, ό,τι να είναι αμόρφωτη. Καλά. Ντροπή. Προχωράμε. Εδώ είναι η Kristen Stewart, η οποία φοράει Stella McCartney. Εμένα αυτό μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Παρόλο που δεν χωνεύει. Η φόρμα του είναι περίεργη, αλλά έχει ενδιαφέρον. Όχι, δεν είναι κάτι. Είναι φαρδί. Σε αυτή την πάση. Κόκκινη σκιά εμένα με προβληματίζει. Ναι, κοίταξε, έχει κάτι στραβά. Είναι φαρδί εκεί. Είναι σαν τι μπράκε, τι κριτικέ λίγο εκεί. Ναι, κάπω έχει. Δεν ήταν τραγική. Δεν την κολλακρίθηκε και πάνω Stella. Και Stella μια χαρά. Πάμε. Λοιπόν, Kim Kardashian, η οποία πήγε τίπος. Στο Broadway Market, πήρε όλα τα λουλούδια. Εμένα μου αρέσει αυτό το floral φόρεμα πάρα πολύ. Μαρία, δεν είναι λόγα, λέει, ας πούμε, για να βάλεις κουρτίνα. Και δεν είναι και με αυτή την κοιλιά να πεις έτσι. Αχ, παιδιά, έχετε την φωτογραφία. Εμένα δεν μου αρέσει το παπούτσι της. Λοιπόν, το φόρεμα μου αρέσει. Και ανεβάζει, λοιπόν, παιδιά μου, ο Robin Williams, τη φωτογραφία αυτή. Εγώ το φόρεσα καλύτερα. Ισχύει, Robin. Μπράβο, τέλειο. Α, για τις Καρντάσιαν το φλωράλ. Ναι. Πολύ χιούμορ. Λοιπόν, και η Μαντόνα, πώς λοιπόν, πήγε. Λοιπόν, και πάμε η Μαντόνα, η οποία πάλι φόρεσε Ρικάρτο της Ζιβανσί. Ξέχασε να βάλει το παντελόνι της. Την έκραξαν αρκετοί fashion bloggers για αυτή την εμφάνισή της. Πρέπει να τις αναγνωρίσουμε ότι είναι πάρα πολύ τολμηρή εμφάνιση. Ήταν στο πνεύμα του Πάνκ. Θέματος, κάτι που οι περισσότεροι αδιαφόρησαν εντελώς και απλά θέλουν να το παίξουν όμορφες και αδύνατες. Η Μαντόνα τόλμησε. Και τα κατάφερε μαζί και τα δύο. Ναι, ακριβώς. Και, τα μαλλιά της τα έχει βάψει, έχει βάλει περούκα. Περούκα ενδεχομένως. Μάλλον περούκα. Μάλλον περούκα. Και είχε φράδια και ξέρει και πολλά. Οι φωτογραφίες που ανέβαζε στο Twitter που ετοιμαζόταν και ήταν μέσα στο ξενοδοχείο και φόραγε και αυτό το σύνολο, ήταν πιο ωραία. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο και πολύ περίεργο σύνολο. Απ' τη μέση και μάλλον θυμάται τα χρόνια που ήταν σαν παρθένα. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο Μαντόνα. Όχι, ήταν καλύτερη από όλες η Μαντόνα. Και τελικά νομίζω ότι η Μαντόνα, όσο τη βρίζουν, είναι σαν να μπίνει αίμα και να. Τι? Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Δεν έχουμε χρόνο και χρωστάς μια φάρσα. Αύριο, αύριο. Όχι, αύριο και εγώ να χάσω, εσύ θα την κάνεις τη φάρσα. Όχι, γιατί σου λέω αυτό το αφεντικό ότι χρωστάς φάρσα. Καλά, οκ. Έχω να σας πάω σε quiz διαγωνισμό, κορίτσια μου αγαπημένα. Αγόρια μου που θέλετε για τα κορίτσια σας να κάνετε αυτή την υπέροχη τσάντα δώρο, μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Έχετε ακόμη ευκαιρία. 90-11-405-410 ή μήνυμα αφού μου και όνομα τεπώνυμο στο 54-888. Δικιά σας πράντα πορτοκαλί με κόκκινο, πάρα πολύ μοντέρνα και κλασική ταυτόχρονα. Βεβαίως. Πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ. We go shake the ground, cause everywhere that we go, we bring the action. When you listen. Σε παιδιά μου είχα τόση λαχτέρα να γυρίσουμε από το Πάσχα δεν πειράζει, θα έρθει και αύριο. Αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και αύριο εδώ θα είμαστε. Για να δούμε όμως τον νικητή μας σήμερα. Να περνάει η Ελισάβετ την Ελέκογλου. Γιόρταζε κιόλας, δεν γιόρταζε η Ελισάβετ χτες. Χτες γιορτάζε η Ελισάβετ. Νομίζω. Όπως και να έχει, καλοφόρητη, τυχερή και γουρλούν αν η τσάβετ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο σε 6 παρα 10. Να είστε καλά.